Tequila, it makes me happy. Ooh, con tequila, it feels fine. Con tequila when the doors are opened, and con tequila when the call is time. Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Vape My Loop Live. Το 21ο και από σήμερα ξεκινάει και το Summer Edition. Τετάρτη 16 του μηνός, 10:30 νομίζω είναι στην ώρα μου σήμερα. Να καλησπέρισω τα παιδιά που είναι μέσα, τα παιδιά που θα μπουν, τα παιδιά που δεν θα μπουν. Γενικά, λέω να τους καλησπέρισω όλους. Ελπίζω να σας αρέσουν και οι μουσικές μου επιλογές. Ουσιαστικά το πως ανοίγουμε το live, μάλλον πως κλείνουμε και στο break. Ελπίζω σήμερα να μην έχει κανένα αγώνα πάλι, δεν ξέρω τι παίζει. Αν και νομίζω ότι τελικώς είναι Σάββατο, αν κάτι να ακούσε κάτι πριν τα στήλια. Να καλωσορίσω και την ομαδική κλανιά. Τον Νέιθαν, τον Σπανό, τον Λευτέρη, τον Κώστα, τον Μοχίτο, τον Σπύρο, Vape Bug φυσικά. Εντάξει, το κατάλαβα. Όποτε έχω live θα έχει και έναν τελικό ή έναν αγώνα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν μασάμε κι ας έχει και τελικό Survivor και δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να έχει τις Τετάρτες. Να καλησπερίσω τον James Mushroom. Όσοι δεν τον ξέρετε, νέος reviewer στην παρέα. Όσοι δεν τον ακολουθείτε, να πάτε να τον ακολουθήσετε, το έχει με χίλια. Να καλησπερίσω τον Νίκο το Μπούς. Να σας θυμίσω ότι Κυριακή παίζει ατμοσυνάντηση στο Περιστέρι. Είχα πάει και εγώ πριν, όχι την περασμένη εβδομάδα, την προπερασμένη, φανταστική ατμοσυνάντηση. Έτσι πολύ φιλική, πολύ έτσι όλοι μαζί, all together, γενικά και ωραίο το μαγαζάκι. Κληροσούλες παίζουν εκεί πέρα, χαμός, και φανταστείτε ότι έβρεχε καταρακτοδός και υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος. Ήταν τουλάχιστον 30-35 άτομα.
αν δεν κάνω λάθος. Πολύ καλή φάση η ατμοσυνάντηση Περιστερίου. Όποιος δεν έχει πάει, να πάει να γνωρίσει και ωραία παιδιά, ωραίο κόσμο γενικότερα. Θα προσπαθήσω να είμαι και εγώ αυτή την Κυριακή. Καλησπέρα στον κύριο Δημήτρη Παπαδόπουλο. Καλά, εσείς σήμερα έχει τελικό Europa League και εσείς κάθεστε και βλέπετε live ατμιστικών. Δημήτρη Παπαδόπουλε, υπάρχουν και αυτοί που δεν παρακούν ποδόσφαιρο ή αυτοί που έχουν ανοιχτό και το live και το ποδόσφαιρο μαζί. Εγώ αν με ενδιαφέρει να δω ένα live και με ενδιαφέρει και το ποδόσφαιρο, θα είχα και τα δύο πράγματα ανοιχτά. Γεια σας, είπαμε δεν είπαμε, όχι είπαμε όμως τώρα. Καλησπέρα στο Τζοντ, στον Gaming Gasm, στον Μίλτο και στον φυσικά στον Αλέξανδρο, στο αγαπημένο μου Nightbot, φυσικά δεν μπορώ να το ξεχάσω. Λοιπόν, σήμερα τι έχουμε σήμερα. Σήμερα έχουμε κουβεντούλα, έχω να σας δείξω 2-3 πραγματάκια και έχουμε γύρω στις 11 και κάτι έναν guest, δεν θα σας τον αποκαλύψω ακόμα. Είναι πολύ hype τις τελευταίες μέρες ο συγκεκριμένος guest και αυτό που έχει κάνει τέλος πάντων. Λοιπόν, τι άλλο, από προϊόντα μου έχουν έρθει κάποια πράγματα, δεν έχω προλάβει κάποια να τα ανοίξω, έχω 2-3 έτσι που μπορώ να δείξω. Αλλά γενικότερα κουβεντούλα και ο guest που έχουμε και φυσικά κληροσούλα. Δεν ξεχνάμε την κληροσούλα, δεν θα σας πω φυσικά τι είναι η κληροσούλα, θα σας κρατήσω μέχρι το τέλος. Όπως σας έχω πει, έχω βάλει και αυτή την ιστορία που κοιτάει ποιος τύπου μπορεί να πάρει μέρος στην κλήρωση. Anyway, έχω δύο πολύ ωραία δωράκια σήμερα, οπότε όποιος θέλει να πάρει μέρος, εδώ είμαστε. Κουλουπού, κουλουπού, θυμήθηκε ο πρόεδρος να μπει μετά από 2 εβδομάδες. Ποιος είναι ο πρόεδρος? Βασιλής. Ο Βασίλης είναι νομίζω κάθε εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος. Νίκο, άποψη για το Mac, το Torrent. Μοχίτο 4, μεταξύ Torrent θα σου πω και Dreamer. Εγώ θα πήγαινα σε Dreamer και πάνω κάτω είναι στα ίδια λεφτά, είναι 15-20 ευρώ παραπάνω, θα πήγαινα σε Dreamer. Το Torrent είναι πάρα πολύ καλό. Απλά επειδή υπάρχει μοντάκι στα ίδια λεφτά, περίπου, θα προτιμούσα το τέτοιο. Παρ' όλα αυτά και το Torrent είναι φανταστικό, έχει πάρα πολύ καλά ρεύματα. Τι ώρα θα γίνει κληροσούλα, ποια κληροσούλα? Έγινε κληροσούλα, όπως λέει ο φίλος Μοραζάρου, πριν 4 ώρες. Δώσε ένα hint για τον guest. Π.χ. ακόμα παλεύει να βάλει οπτική ή να ή VDSL. Όχι, δεν είναι αυτός ο guest. Άμα ήταν ο Λαζάρου, θα σας έλεγα, παιδιά, έχω το Λαζάρου. Για να μην σας πω ότι θα το είχα διαφημίσει και από πριν. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλησπέρα στα παιδιά. Λοιπόν, σας είχα πει παλιότερα για έναν άλλον guest. Τώρα δεν μιλάω για αυτό που έχω σήμερα. Για έναν άλλον guest από το εξωτερικό, σας είχα πει που θα έχω. Έχω κανονίσει να κάνω το live αυτό στις 6 Ιουνίου. Δεν θα σας πω φυσικά ποιος είναι. Απλά να θυμιάσετε την ημερομηνία. Θα είναι ένα πάρα πολύ καλό live, ίσως από τα καλύτερα που έχουν γίνει. Δικά μου τουλάχιστον, δεν ξέρω τώρα στην ελληνική τέτοια, αλλά γενικότερα θεωρώ θα είναι ένα από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο. Νίκος Μπούς, κάνα καφέ, θα πιούμε ρε φίλε, να πιείτε παιδιά μου. Εδώ Vape My Noob Live ενώνει φίλους και κερνάει καφέδες. Όχι, δεν τους κερνάω, εσείς θα τους πληρώσετε, θα τους πιείτε και θα τους κεράσετε. Καλησπέρα στον Εύδωρο. Καινούριο ράφι πίσω Νικόλα. Ναι, καινούριο ράφι. Βασικά ήταν αυτό και αυτό. Αυτά που ήταν εδώ πήγανε εδώ και εδώ πέρα μπαίνουν καινούρια κάποια μηχανικά, κάποια... Βασικά πιο πολλά μηχανικά είναι και μηχανικά μποξάκια, σκονκάκια, έτσι αλλιώς με μηχανικά σκονκ παίζω πάρα πολύ καιρό και με μηχανικούς σωλήνες, απλά πλέον νομίζω έχω καταλάβει τι συνέβη, θα σας πω τι συνέβη, γιατί ενώ παίζω πάρα πολλά χρόνια με μηχανικά,
Γενικότερα δεν τα πολύ έδειχνα, πώς το λένε και αυτά. Εντάξει, εκτός του ότι υπήρχε αυτή η τρομολαγνία που συζητούσαμε τέλος πάντων, δεν έχει σημασία να το συζητήσουμε πάλι. Νομίζω ότι όχι βαρέθηκα. Με κούρασαν λίγο τα ηλεκτρονικά και θα σας πω γιατί. Μου έρχονται πάρα πολλά, πάρα πολλά. Και πλέον μου μοιάζουν σχεδόν όλα ίδια. Και μάλλον ήθελα να πάω κάπου αλλού. Δηλαδή έχω ηλεκτρονικά, με πλακέτες έχω άπειρα. Στέλνουν συνέχεια. Οπότε μου βγήκε λίγο αυτό μάλλον του, η επιστροφή στο μηχανικό και γι' αυτό έχει παίξει αυτή η φάση. Για όσους απορούν, γιατί άκουσα. Μάλλον ακούσανε, τέλος πάντων και αυτά, ότι και καλά 2 μήνες παίζει με μηχανικά, 3 μήνες παίζει με μηχανικά. Μου φάνηκε πάρα πολύ αστείο. Όσοι με ξέρουν τέλος πάντων, ξέρουν πόσα χρόνια παίζουμε μηχανικά. Το ότι δεν είμαι με το μηχανικό έτσι και κυκλοφορώ με το stack για να το δείχνω ή να διαφημίζω ότι παίζω με μηχανικά, δεν, πώς το λένε, δεν σημαίνει ότι δεν είχα μηχανικά. Αλλά anyway, καλησπέρα στο Σωτήρι. Αν δεν τα θες, εδώ είμαστε. Ναι, αμέ. Λοιπόν, τι έλεγα. Α, ναι, καινούριο ράφι. Και νομίζω θα βάλω ακόμα ένα ή θα βάλω ένα extension εδώ πέρα. Πρέπει να βάλω ένα ράφι ή κάτι. Να βάλω τους ατμοποιητές μου. Τους έχω λίγο... Έχω βάσεις, αλλά τους έχω λίγο σε εκείνο το... Στη βιβλιοθήκη και θέλω λίγο να τους φτιάξω έτσι... Εδώ κάπως κάτι, κάπου κάποτε. Θα δούμε. Μπορεί να τα βάλω εδώ κάτω ή να βάλω εδώ πέρα άλλα ράφια να συνεχίζουν. Θα δω τώρα πώς θα γίνει. Τα μηχανικά είναι του διαβόλου. Συμφωνώ. Γεια σας κουκλάκια. Ψεύτικα. Καλά μωρέ, τσιλιαρίστα. Κάτι άλλο που έμαθα. Βασικά είχα μια κουβέντα και ξαναήρθε στην τέτοιο. Κατά καιρούς μου σκάνε... viewers τέλος πάντων, ατμιστές και μη που με βλέπουν. Λοιπόν, γιατί λέω το μη? Γιατί υπάρχουν κάποιοι που με παρακολουθούν και δεν είναι ατμιστές, το οποίο μου είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Και σήμερα είχα μια τέτοια πάλι περίπτωση. Να στείλω τα φιλιά μου και στην καρδίτσα. Λοιπόν, ατμιστές, όχι ατμιστές, κόσμος ο οποίος δεν ατμίζει και βλέπει τα live και τα live του Βασίλη. Δεν το περίμενα. Ήξερα από κάποιους γνωστούς, αλλά που με ξέρανε προσωπικά για αυτά που παρακολουθούσαν, αλλά όχι κόσμος άσχετος που δεν με ήξερε και απλά βλέπει τα live. Αν είναι ο γης μου, νομίζω στις 6 του μήνα θα κλάψω. Σπανός Coils, Vape My Noob, Σπανός, νομίζω εσύ πρέπει να είσαι από τους λίγους που το ξέρει, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω εσύ, ο Λαζάρου και 1, 2, 3 άλλα άτομα το ξέρουν. Οπότε... Ναι. Ναι, είχε συζητηθεί από πιο παλιά, γι' αυτό το ξέρουν. Αλλά νομίζω ότι ναι, πρέπει να ξέρεις ποιος είναι σε 6 του μηνός. Ναι, αυτός είναι. Ελπίζω να κάτσει αυτή τη φορά. Τέτοια κάνει σε Independent 1, τι είναι? Καλησπέρα Νίκο, ξέρεις κανένα καλό μαγιό για το καλοκαίρι? Τι προτείνεις? Προτείνω Brazilian. Να μην είναι ούτε string ούτε tanga, να είναι Brazilian, γιατί αναδεικνύει λίγο τον κόλο. Συγκινήθηκα και από μένα δεν βγαίνει κουβέντα γιατί θα χαλάσει η έκπληξη. Σπανέ, ξέρω που μένεις, οπότε άμα βγει κουβέντα από σένα, ξέρεις τι θα συμβεί. Καλησπέρα στον Άλεξ, καλησπέρα στον Διαμαντή, καλησπέρα στον Αντώνη. Καλησπέρα σε όλους. Στο Λαζάρου είπα καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Λαζάρου, νομίζω είπα. Αλλά ναι, το ξαναλέω. Καλησπέρα στον Crazy Raccoon. Α, και ο Crazy Raccoon. Σήμερα του το είπα του Crazy Raccoon. Και ο Crazy Raccoon ξέρει. Είχε στο μαγαζί. Και τα συζητούσαμε. Λοιπόν, ναι, είναι πρόσθετο το μαγείο Brazilian. Είναι, ναι. Θα συμφωνήσω. Νίκο, φέρε Mike Vapes με interview στα ελληνικά. Ματηρή κρανιά, όχι, δεν θα έφερνα Mike Vapes. Δεν λέω ότι δεν είναι καλός, αλλά δεν είναι από τους reviewer που εγώ έχω στη λίστα μου να φέρω. Θέλω πολύ πιο περίεργα άτομα, παύλα reviewers, να φέρω. Όπως ήταν ο Vaping Bogan,
Θέλω πολύ συγκεκριμένους. Απλά οι συγκεκριμένοι που θέλω για κάποιο λόγο είναι πάρα πολύ δύσκολο να τους βρεις πρώτον, και μετά ενώ τους έχεις βρει να κανονίσεις λόγω... Crazy Raccoon, χθες το είπα. Να συντονίσουμε τους χρόνους. Φανταστείτε ότι τώρα μόνο τον περασμένο μήνα που θεωρητικά ήταν να το κάνω είχε, πώς το λένε, είχε τόσες εκθέσεις και δεν. Κύριε Ραμσή, ερώτηση. Ποια διαφορά ανάμεσα στις κλειστές και ανοιχτές πύρες σε κάποιο coil? Συνήθως ανοιχτές, καλά, εκτός το SS, όταν παίζεις έλεγχο πρέπει να είναι ανοιχτές. Συνήθως ανοιχτές κάνουν σε MTL, συνήθως. Και πολλές φορές τις κάνουν πρώτον για να μην, πολλοί τις κάνουν μάλλον για να μην κάνουν dry burn, για τους λόγους τέλος πάντων που ακούγονται. Άλλοι λένε ότι οι ανοιχτές δίνουν καλύτερη γεύση. Εγώ θα πω ότι οι κλειστές δίνουν καλύτερη γεύση, καλύτερη ατμοποίηση στο υγρό. Γιατί εγώ το βλέπω από τα βαμβάκια ότι όταν είναι ανοιχτή η σπήρα, τα κενά που τέτοιο μαυρίζουν ή δεν ξέρω εγώ τι. Τέλος πάντων, εγώ γενικότερα κάνω με κλειστές σπήρες, πάντα έκανα. Έλεγχο δεν έπαιζα ποτέ, οπότε δεν με ενδιαφέρει. Νίκο Φέρετ, Jay Hayes, να σπάσει κανένα άτομο ή mod που δεν θέλεις. Και ο Jay Hayes είναι στο, στο πρόγραμμα. Αλλά δεν μιλάω για τον Jay Hayes. Δηλαδή για τον Jay Hayes δεν θα έλεγα ότι αυτό. Ο συγκεκριμένος που θα φέρω είναι από τους αγαπημένους μου και γενικότερα πάνω σπάσω. Εγώ θα περιμένω να σκάσει κανένας Dean Vaping Biker, και ο Vaping Biker είναι στη λίστα. Είναι δηλαδή από τους ανθρώπους που θα ήθελα να τους έχω στο live μου. Σαρακενίδη, τη γνώμη έχεις για τα flavors? Ποια flavors? Α, υγράκια. Βγήκανε καινούργια OPMH, πώς τα ρά σήμερα. Καινούργια σειρά της OPMH, 4 πάρα πολύ ωραία υγράκια. Τα Adfectus Superi, Vizii Colors, και τα δύο νομίζω. Εγώ και τα δύο θα έλεγα. Στο ατσάλι και σε αερά τους δεν μπορείς να κάνεις ανοιχτές, τόσο το υγρό στο στόμα, πάντα κλειστές όσο αποκολλημένες γίνεται. Άμα συνεχίσεις το spoiler θα το καταλάβουν. Δεν θα κάνω άλλο spoiler, μαλάκα σου λένε ονόματα, θα αποκλείσεις και στο τέλος θα μείνει. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Επίσης μπορεί από αυτούς που έχουν πει να είναι και αυτός και να λέω ότι είναι στο πρόγραμμα, είναι δεν ξέρεις. Μια τελειώσει το λέει θα λένε ονόματα. Και άλλοι ο PMH βγήκε. Σαρακενίδη, βγήκανε 4 πάρα πολύ ωραία. Αν περάσει. Μιας και θα το πω στο Σαρακενίδη. Λοιπόν, τα εγγένεια για όσους δεν έχουν πάρει το notification, δεν είναι αυτή την Παρασκευή, είναι την άλλη Παρασκευή, 25 του μηνός. Έκανα καινούριο post σήμερα. Οπότε, Φώτης Αγγελόπουλος όχι. Οπότε, αλλά και αυτό στη λίστα. Τι έλεγα, για τα εγγένεια. Τα εγγένεια θα γίνουν στις 25 του μηνός, Παρασκευή, στις 7 η ώρα. Ήταν να γίνουν αυτή την Παρασκευή, τελικά το μεταφέραμε για την άλλη Παρασκευή, ώστε να έχουμε περισσότερο χρόνο να κάνουμε πραγματάκια. Οπότε, κύριε Σαρακενίδη, λοιπόν, αν δεν περάσετε πριν από αυτό, είναι πάρα πολύ ωραία, θα σας αρέσουν. Πιστεύω ότι θα σ' αρέσουν. Έχει κάποια έτσι επίπεδου Bluebird που σου άρεσε. Αν κάποια στιγμή θες να περάσεις ή κάποια στιγμή τέτοιο. Νίκο, θα είσαι αύριο στο μαγαζί να περάσω να με βοηθήσεις με τη γνώμη σου να διαλέξω καινούριο μοντάκι? Είμαι κάθε μέρα στο μαγαζί. Αύριο τι μέρα είναι? Αύριο είναι Πέμπτη. Είμαι 9 το πρωί, είμαι 5. Και Παρασκευή είμαι 3 με 9 το βράδυ. Ναι, εννοείται, όποιος θέλει περνάει. Λοιπόν, αλόγως που σας πήρες θα κάνεις κάποια σύρματα, εφάπτωτε και δεν παίρνει υγρό, μπλα, ωραία, ακόμα αυτό μιλάμε. Νίκο, γνώμη για Amazfit. Δεν το ξέρω, τι είναι αυτό το Amazfit? Παρακαλώ. Αυτός ο νέος που χάθηκε ρε παιδες, μπας και έχει φλιπάρει nickname, μπορεί να δουλεύει, μπορεί να κοιμάται.
Μπορεί να δουλεύει βράδυ και να κοιμάται, ή μπορεί να δούλευε τέλειο και να κοιμάται, ή μπορεί απλά να είναι έξω. Φώτη Αγγελόπουλος, θα ήθελες να δυστυχώς. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου. Χαίρομαι πολύ. Στις 25 του μήνα θα έρθω σίγουρα. Vape the Giro, εξαιρετικά. Crazy Raccoon, Νίκο, αύριο θα περάσω για καφέ κάποια στιγμή. Να προσέχεις, μη σου την πούνε, Crazy Raccoon. Οι κακές γλώσσες. Ξέρω ότι σας πήκανα σήμερα ότι περιμένατε να βγω χωρίς μπλούζα topless. Αλλά δεν, ναι, είπα να κρατήσω τους τύπους. Το Xiaomi λέει το Amazfit. Παρακαλώ. Xiaomi, ποιο το κινητό, δεν ξέρω, άμα θες να μου το στείλεις να σου πω τη γνώμη μου, δεν έχω πρόβλημα. Φώτης Ισπανός κόλλησε, θα ήθελα, είναι η αλήθεια, όλοι μας θα θέλαμε. Τέλεια Νίκο, θα τα πούμε αύριο εκτός απρόπτου. Clickbait, Ισπανός Coils. Το topless ήταν λόγω του, ήταν summer edition. Το άλλο, το η λεζάντα, ήταν για άλλους λόγους. Είναι από αυτά τα ωραία έτσι που μου έρχονται κατά καιρούς, για τις κολοτούμπες, γενικά. Θα έχουμε και άλλα, θα έχουμε τέτοιο. Πάντως το καινούριο thumbnail θα είναι αυτό. Θα βλέπετε το τέλειο στέρνο μου σε κάθε live. Λαμπρίνιο, Αλέξανδρος, Φώτης Δεπούλης, φιλιά αδερφέ. Ω, καλησπέρα στο Λαμπρίνιο. Πιο πολλές γυναίκες viewers σου στεναχώρησες. Τι να σου πω. Δεν ξέρω και πόσες είναι. Την άλλη φορά τις είχαμε μετρήσει 20 κάτι. Γενικότερα εξαφανίζονται. Δεν, ή μάλλον όχι, δεν εξαφανίζονται. Βλέπουν και δεν μιλάνε. Οπότε δεν έχω έτσι άποψη. Επίσης να πω κάποια δωράκια που ήταν από το προηγούμενο live. Ή τέλος πάντων, δεν θυμάμαι πότε είχα κάνει προσωπική κλήρωση. Καθυστέρησα να τα στείλω λόγω δουλειάς. Δεν προλάβαινα με τίποτα. Μην ξεχνάτε ότι εγώ το πρωί το μαγαζί το ανοίγω 9. Οπότε θα πρέπει να ξυπνήσω πάρα πολύ νωρίς και να μην είναι και κανένας τέτοιο. Οπότε θα έρθουν αυτή τη βδομάδα λογικά. Αύριο μεθαύριο λογικά θα παραλάβετε. Φώτης Αγγελόπουλος. Ο σημερινός καλεσμένος έχει σχέση με κάποια καινούργια shake and vape καπνικά που βγήκαν τη Δευτέρα. Φώτη, ποια βγήκανε τη Δευτέρα? Ποια λες? Γιατί βγαίνουν συνέχεια. Πέτρος Παλαιοτιάννης, Κολοτούμπα. Ο Πέτρος ξέρει πάρα πολύ καλά. Κάτι ξέρει ο Πέτρος. Γνώμη για Ρεμπέκα. Έχει κάνει ήδη, επειδή είμαι τρελή και σκέφτομαι να το πάρω, τι λέει το υγρό. Θανάση, εγώ που δεν είμαι και των καπνικών, το Ρεμπέκα ήταν πάρα πολύ καλό, μπορώ να πω. Από hype. My Mic Pap, Νικόλα, κάνε μπάσιμο με μαγιό σόβρακο. Μαγιό σόβρακο. Σόβρακο άσπρο, αυτό με τη, που έχει και το ανοιγματάκι για το τζουζουνέλο. Ρε, λάθο Νικόλα, mini fit, ήθελα να πω. Με μπέρδεψες, φίλος. Το mini fit δεν το έχω δοκιμάσει, να σου πω την αλήθεια. Γενικότερα θα σου πω, εγώ με τα pods δεν τα πάω πάρα πολύ καλά. Μου έχουν στείλει pods τα οποία δεν μπόρεσα καν να τα δοκιμάσω και τώρα μου έχουν στείλει άλλα 2-3, τι 4, τα οποία δεν μπορώ να δοκιμάσω γιατί δεν κάνω νικοτίνη. Οπότε το να το πάρω και να πω, α, καλό είναι και να... Δεν. Παρ' όλα αυτά μου τα στέλνω, τα δείχνω, διαβάζω να δω τι παίζει και σας λέω ότι, α, βγήκε και αυτό. Γενικά εγώ με τα pods, λόγω του ότι δεν κάνω νικοτίνες, νικοτίνη γενικότερα, μου είναι πολύ δύσκολο να τα δοκιμάσω. Τα σπάει το Ρεμπέκα ό,τι καλύτερο. Καπνικό με βανίλια μαδαγαδασκάρης. Όχι, ήταν πολύ ωραίο το Ρεμπέκα. Βέβαια την κύριο, καλή όρεξη Χριστάρα. Τρώει ο vape. Πίτσες, εγώ έφαγα μακαρονάκι σήμερα. Μπομπά. Μαγιό Μπόρατ έχει μόνο Χονδρογιάννογλου. Καλαμάτα μεριά. Θα μαζευτούμε όλη μια μέρα να βγούμε ένα λαϊβάκι και να είμαστε με τα σεξι μαγιό μας. Καλησπέρα τα μπουκαλάκια του RSQ. Είναι καλά, αν όχι μπορώ να βάλω τους Vandy Vape του Pulse.
της Van TV του Pulse σίγουρα δεν μπορείς, γιατί είναι πολύ ιδιαίτερο. Τα μπουκαλάκια από το RSQ, αν θυμάμαι καλά, είχε δύο. Είχε το Plastic Fantastic και το της Σιλικόνης. Καλά είναι, εμένα και τα πλαστικά δεν με ενοχλούν. Ανάλογα το τέτοιο. Δηλαδή, πολλές φορές με ενοχλεί αυτό το Σιλικόνης που το ζουλάς και μπαίνει όλο μέσα. Περιορέξω σκολοκυθόπιτα. Το καλύτερο υγρό είναι μόνο η κρέπα. Και η κρέπα είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά και το Ρεμπέκα για... και το καφέ εμένα μου άρεσε. Του Σαρακενίδη πάρα πολύ. Το καφέ λάτε. Αλλά και το Ρεμπέκα και η κρέπα. Πάρα πολύ ωραία. Βασικά η κρέπα και το καφέ λάτε για μένα είναι τα αγαπημένα μου, αλλά επειδή δεν κάνω καπνικά. Αλλά το Ρεμπέκα για καπνικό, επειδή έχω δοκιμάσει καπνικά, είναι σούπερ. Μακαρόνια με κιμά, παιδες, και τώρα ντορίτος μέσα σε σουβουδού δίαιτα για βράδυ. Λοιπόν, ντορίτος, Σωτήρη Δελιγιώργο, να πάρεις γιαουρτάκι, αν τρως γιαουρτάκι, κομπλέ ή τοτάλ θα σου λέγα εγώ, και να παίρνεις ντοριτάκι, βούτα σε γιαουρτάκι και φάτο. Τα σκούρα υγρά ζωρίζουν γενικώς στις αντιστάσεις. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με τη σκουρότητα του υγρού, όσο με το τι περιέχει μέσα το υγρό. Αυτό μπορεί να σου το απαντήσει ο Νίκος Σαρακενίδης, που νομίζω είναι online μέσα, και να σου λύσει αυτή την απορία. Εγώ γενικότερα έτσι με τα υγρά είμαι ψιλοασχετούλης. Ευθύνη Στανακλήδης. Νίκ, κάνα dripper μονής για πίκο 75W με τι σήμα μπαταρίες. Dripper μονής. Dripper μονής θα σου πρότεινα Wasp Nano για πίκο 75, ναι, Wasp Nano, μια χαρούλα. Χωράει και στο πίκο. Οποιοδήποτε άλλο νομίζω σε 20 δεν μπορώ να θυμηθώ κάποιο. Σε budget πάντα μιλάω, έτσι. Με τι σήμα μπαταρίες LG, τι μου προτείνεις? Σειρματάκι έναν 80, κλαπτονάκι αν βρεις super fine, ή αν βρεις ένα 26 gauge κλαπτον 80, μια χαρά θα είσαι. Ντοριτάκι, γιαουρτάκι, μετά κοψιματάκι. Όχι, δεν έχει κοψιματάκι. Δεν είναι μιλκό τυρόπιτα γιαουρτάκι ή ντοριτάκι. Είναι κανονικό. Συνήθως τα σκούρα είναι και αυτά που έχουν και τα βαριά υλικά, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Αυτό λέω, ότι δεν, εγώ είπα ότι δεν είναι το, ότι είναι το ότι είναι σκούρο δεν είναι απαραίτητο ότι θα τέτοιο. Και έχει να κάνει με το τι έχει μέσα. Ναι, όντως τα σκούρα έχουν βαριά υλικά, λογικό, για να είναι και σκούρα. Αλλά ναι, νομίζω ότι δεν ισχύει για όλα. Και πάλι 22 τίμιος, σωστό. Πάλι 22 το ξέχασα. Sorry. Ρε Νικόλα, πώς κατάφερες και έκοψες την νικοτίνη χωρίς να την πατήσεις και να πας περίπτερο μετά? Την νικοτίνη την έκοψα μετά από πολλά χρόνια. Εγώ ξεκίνησα με 9 άρα νικοτίνη τότε, τα παλιά τα χρόνια. Από 9 πήγα σε 6, από 6 πήγα σε 3 και την 3 άρχισα και την έσπαγα. Δηλαδή θυμάμαι τότε εγώ έκανα το Devlin της Hallow, λέμε τώρα. Έπαιρνα λοιπόν ένα 30 μελάκι Devlin, έπαιρνα ένα μπουκαλάκι 30 μελο, έβαζα στην αρχή μισό. Στην αρχή, ας πούμε, ξεκίνησα, έκανα το τριάρι. Μετά έπαιρνα ένα 30 μελο, έβαζα τα 2 τρίτα Devlin, το υπόλοιπο VG. Μετά από καιρό έβαζα μισό Devlin, το άλλο μισό VG, σκέτη. Τι κατάφερα με αυτό? Πρώτον έριχνα την νικοτίνη και δεύτερον έριχνα και τη γεύση που και το συνδύαζα έτσι ώστε να μην μου λείπει και η γεύση. Δηλαδή το γινόταν πιο άτονο το υγρό, οπότε συνήθιζα και στο... δεν είχα την ανάγκη της γεύσης, ας πούμε, ή ήταν λίγο πιο καπνικό αυτό. Μετά το μισό έγινε 1/3, μετά έγινε πολύ λίγο Devlin και όλο το άλλο VG, και κάποια στιγμή το πολύ λίγο με μόνο VG έγινε Devlin μηδενικό, κατευθείαν. Λοιπόν, καλησπέρα στην παρέα, γνώμη για Μπόντζα, φανταστικός. Από τους καλύτερους RDA για μένα. Νικόρα, ρίξε τα φώτα σου για το Σούρικ. Τι θες να σου πω? Σούρικ, Σούρικ X, Σούρικ XR, Σούρικ XS, το καινούριο, το ψήνω πάρα πολύ.
Νίκο Μπούς, ξέρω, ένας φίλος μας κάτι θα παίξει αύριο με ένα Σούρικ. Ονόματα δεν λέω. Και όχι μόνο. Λοιπόν, κάπως έτσι έκοψα την νικοτίνη. Βέβαια, αυτό έγινε μέσα σε 4 χρόνια, έτσι. Είμαι γύρω στα 6 χρόνια 7 ατμιστής στο σύνολο, γιατί είχα κάνει και ένα break. Συνεχόμενα είμαι 6 χρόνια. Και τα δύο τελευταία είμαι με, πώς το λένε, χωρίς νικοτίνη. Οπότε τα 4 άτμιζα και μέσα σε 4 χρόνια ρίξα νικοτίνη. Δεν τα ρίξα μέσα σε ένα χρόνο. Δηλαδή βλέπω και κάποιους που ατμίζουν ένα 1,5 χρόνο ή ένα χρόνο και λέει, α, θα πάω στο μηδενικό, και πάνε από 3 μηδενικό και μετά περίπτερο. Ή περίπτερο ή πίσω πάλι στο τριάρι ή στο εξάρι, μη πω. Παθαίνει ο οργανισμός μπακακάου. Γνώμη για cotton threads. Ποιο είναι το cotton threads? Cotton threads είναι αυτά τα καινούργια, τα τέτοια με το που είναι σαν κορδόνι που έχει το πλαστικούλι. Bondi drop και οι δύο είναι φανταστικοί. Είναι θέμα τι αρέσει εμφανισιακά πια. Σαν πώς το λένε, σαν ατμοποιητές, σαν RDA, είναι και οι δύο έχουν πάρα πολύ καλή γεύση, πολύ εύκολη στο στήσιμα. Το ένας είναι postless, ο άλλος είναι με post. Ο καθένας είναι περιορέξιος βασικά. Ό,τι και να σου πούνε ο καθένας είναι καθαρά υποκειμενικό. Εγώ έχω ανθρώπους που έχουν δοκιμάσει drop, δεν τους άρεσε καθόλου, και έχω ανθρώπους που έχουν δοκιμάσει bonza και δεν τους άρεσε καθόλου. Είναι όπως με τον Dead Rabbit. Υπάρχουν πολλοί που τον εκθιάζουν. Εγώ, ας πούμε, τον συγχαίνομαι. Τον συγχαίνομαι. Δεν είναι καν στους αγαπημένους μου. Έχω δύο drop, έχω και δύο bonza. Παίζω περισσότερο με μπόντζα. Εγώ έτσι κάπως το τέτοιο, ποιος με έχει βολέψει γενικότερα. Χωρίς να σημαίνει ότι ο άλλος είναι κακός. Απλά νομίζω αυτοί οι δύο είναι οι top έτσι κι αλλιώς σε budget τέτοιους. Και μιας και είπαμε και για RDA, που είναι ο τέτοιος. Recurve. Εδώ πέρα. Έλα, Recurve, εδώ πέρα, που είσαι. Μήπως έχω βγάλει το focus, λέω εγώ τώρα. Όχι. Για να τσεκάρω. Anyway, recurve. Όχι, το focus ζει, το focus ζει. Γιατί ρε το κουνελάκι τι σου έκανε, Αντώνη, δεν μου άρεσε ποτέ. Το έχω πει ότι ο Dead Rabbit, ο πρώτος, ο 24, δεν μου άρεσε. Μου άρεσε όμως ο HQ. 20. Λοιπόν, πάμε πάλι. Recurve. Δεν θέλει να εστιάσει με τίποτα. Γαμιέται. Γαμίσου. Άμα κάνω έτσι. Λοιπόν, δεν θα εστιάσει ποτέ γιατί γυαλίζει. Anyway, το βλέπετε εδώ πέρα. Recurve. Θα σας πω για το Recurve. Όταν μου ήρθε λοιπόν, τον έστησα. Μία, τον έστησα δύο, τον έστησα τρεις. Ψιλοαπογοήτευση. Τώρα τον έχω στήσει, έχω κάνει ένα άλλο στήσιματάκι. Πάρα πολύ ωραίο μπόμπα, De Janeiro. Καταλάβετε τι θα κάνω τώρα, Λοιπόν, πάμε στο manual focus. Χειροκίνητη φάση. Λοιπόν, έχω κάνει αυτό εδώ, το καταπληκτικό super duper wow στη σηματάκι. Το βλέπετε το ύψος περίπου. Έχω παίξει πάνω, έχω παίξει κάτω. Δεν έχω τρελαθεί. Πρέπει να σας πω. Ο James Mason τα παίρνει με το focus έτσι. Λοιπόν, δεν έχω τρελαθεί με το recurve, είναι η αλήθεια, και δεν είναι μόνο το airflow, δεν είναι μόνο η γεύση, είναι και το airflow. Δεν τρελάθηκα, τον περίμενα πολύ καλύτερο. Τη γεύση κάπως την έχω βρει, νομίζω με το τελευταίο στήσιμο που έκανα. Μισό γιατί τα διέλυσα όλα εδώ.
Λοιπόν, με το τελευταίο στήσιμο που έκανα, από γεύση είμαστε ok. Είμαστε ok. Γενικά όμως, είμαστε απλά ok. Δεν θα πω πολλά ακόμα. Σας λέω την εμπειρία μου, τον έχω τώρα πόσο, δεν θυμάμαι. Βασικά τον έχω μέρες, απλά τον άνοιξα, νομίζω, πότε. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι, δεν είναι πολλές μέρες. Θέλω να παίξω λίγο ακόμα, να κάνω και άλλα στισήματα, άλλα σύρματα και αυτά. Αλλά, συνήθως δηλαδή με άλλους, ας πούμε ο Ντεζαβού, ας πούμε, που τον είχα έτσι πέρα, δεν τον είχα καν ανοίξει, με το που τον έστησα, ό,τι στήσιμο έχω κάνει, μου έχει δώσει απίστευτη. Τώρα, ο Recurve, δεν ξέρω. Δηλαδή πόσα στισήματα, που σημαίνει ότι θα το πάρεις, θα το στήσεις, τώρα και πάλι είναι και υποκειμενικό αυτό, έτσι. Λέει ευγενικά ότι είναι για τον Πούτσο, όπως μας είπε, στην πρώτη τζούρα. Μην λες τέτοια, ήμουν έτοιμος να τον πάρω. Παιδιά, είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Εμένα μου αρέσει ο τάδε. Ξέρω, ας πούμε, ανθρώπους που ο Ασπ Νάνο δεν τους αρέσει καθόλου. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι καθαρά υποκειμενικό. Εγώ τώρα σας λέω τον πόνο μου και την τέτοια μου, γιατί το Σάββατο δεν ξεκίνησες να τον δοκιμάζεις. Το Σάββατο, νομίζω, ναι. Όχι, ποιο Σάββατο. Την περασμένη Πέμπτη μου τον φέρανε. Ναι, νομίζω το Σάββατο το ξεκίνησα. Την Πέμπτη, α ναι, τη μέρα που σου στείλα, Νίκο. Σωστά. Λοιπόν, το Σάββατο τον είχα από την Τετάρτη μου είχε έρθει, Πέμπτη τον πήρα, εγώ πήρα και τον πήρα. James Marshall, να ξέρεις, άκουσα και πήρα loops and gun metal και τα σπάει. Ο loop, ας πούμε, που πρότεινα και στο James Marshall την περασμένη τέτοιο, είναι φανταστικός. Έχω κάνει 2-3 στισήματα και μου παίζει άψογα. Πού σε loop? Εδώ. Loop. Ο Recurve δεν το έχει αυτό. Ενώ ο loop, ας πούμε, μου βγάζει γευσάρα, μου βγάζει τέτοιο, δεν παίζει να στάξει ποτέ. Ο Recurve, η αλήθεια ήταν και εγώ τον περίμενα έτσι πάρα πολύ. Αλλά μέχρι στιγμής με έχει απογοητεύσει λιγάκι. Αλλά σας λέω και πάλι, αυτό έχει να κάνει με μένα. Βάλε αγγελία 2 στισήματα, δεν τα βρήκαμε. Νίκο Σαρακενίδη, πίστεψέ με ότι έχω κάνει πολύ περισσότερα από 2 στισήματα. Μόνο ότι το Σάββατο πρέπει να έκανα 4 στισήματα διαφορετικά. Δεν είμαι ο άνθρωπος και το ξέρεις πάρα πολύ καλά, που στο πρώτο στήσιμο δεν τα βρήκαμε, στο δεύτερο στήσιμο δεν τα βρήκαμε πάλι. Προσπαθώ να το βρω κιόλας. Δεν είναι, εγώ πεις μόνο ότι λέω ότι δεν παίζει δηλαδή να το πουλάνε έτσι και να το διαφημίζουν και να μην τέτοιο, ή εγώ κάνω κάτι λάθος ή όντως είναι για το τέτοιο. Οπότε πάντα στείνω. Και τώρα είπα ότι, πώς το λένε, Νίκο Μπούσο Λουπ παίζει και με μονή. Λοιπόν, είπα ότι τη γεύση τη βρήκα καλύτερο, αλλά γενικά τον περίμενα λίγο καλύτερο. Το ξέρω μόνο ότι κάνεις πλάκα, απλά το λέω για εσύ. Εμείς γνωριζόμαστε, κάποιος που δεν με ξέρει ή δεν σε ξέρει, ξέρεις, δεν πιάνει το joke της όλης φάσης που λέμε και μεταξύ μας, ότι δεν τα βρήκαμε με ένα στήσιμο. Τι ήθελα. Ναι, τέλος πάντων, τον περίμενα πολύ καλύτερο. Ο Νίκος, ας πούμε, ο Vape Fags, και Νίκο που είσαι μέσα, μπορείς να με διαψεύσεις, μου είπε ότι του άρεσε πάρα πολύ και μάλιστα μου είπε ότι ήταν από τις καλύτερες αγορές που έκανε φέτος. Εμένα δεν μου άρεσε. Είναι καθαρά όμως, πώς το λένε, είναι καθαρά υποκειμενικό. Η πρότασή μου πάντα είναι ότι σε όποιον αρέσει ή όποιον θεωρεί ότι είναι κάτι που του ταιριάζει, να τον πάρει, να τον δοκιμάσει. Παιδιά, αν δεν μας αρέσει κάτι, αγγελίο. Σελίδες υπάρχουν άπειρες, μέσα σε 10 λεπτά θα έχει φύγει. Θα χάσετε 5-10 ευρώ, 10-15, αλλά οκ. Okay. Εμείς τουλάχιστον που το κάνουμε χόμπι, αυτό συμβαίνει έτσι κι αλλιώς πάντα. Αντιθέτως, ας πούμε, ο loop με κλειστά μάτια. Ο loop με μονή είναι τραγικούλης πάντως. Λέων, τι, δεν τον έχω δοκιμάσει, είναι αλήθεια. Τον έχω δοκιμάσει μόνο με διπλή. Και μου παίζει, δηλαδή, ό,τι
έχω κάνει στη σήματα με διπλή, έχει παίξει άψογα, γεύση, παραγωγή ατμού, τέλος πάντων. Γενικά είναι πολύ κοντά στο δικό μου προφίλ. Καλησπέρα, συγγνώμη για παρέμβαση. Συγκρίνουμε έναν RDA μονής αντίστασης με κάποιους που έχουν διπλή. George Hallaris, δεν συγκρίναμε τίποτα. Αυτό που είπαμε, δεν ξέρω αν άκουγες από πριν, είπαμε, εγώ τουλάχιστον είπα ότι ο Ρικέρβ δεν με εντυπωσίασε, είτε είναι μονή είτε διπλή, ενώ αντιθέτως ο Loop με εντυπωσίασε από την αρχή. Με τον Ρικέρβ ακόμα το παλεύω. Δεν έγινε σύγκριση, τουλάχιστον εγώ δεν συγκρίνα κάτι. Η σύγκριση, μάλλον να σου το πω διαφορετικά, είναι ότι με τον έναν από την αρχή είχα αποτέλεσμα, τουλάχιστον αυτό που ζητούσα, με τον άλλον ακόμα το ψάχνω. Οπότε δεν συγκρίνω, προφανώς δεν θα συγκρίνω ένα μόνο με διπλό. Μπορώ να στο συγκρίνω με τον Wasp Nano, ας πούμε, που ο Wasp Nano δεν με ταλαιπώρησε και μ' άρεσε εξ αρχής, ενώ ο Recurve δεν. Άντε, James, μάσουμε, γκανιάξαμε να περιμένουμε. Λεπτομέρειες, Ethan, να σίγουρα καταλάβεις το επόμενο βίντεο. Εμένα προσωπικά μου αρέσουν με μονή αντίσταση σε σχέση με τον Wasp που άρεσε παραπάνω, μου άρεσε παραπάνω ο Ρικέρ. Σε θέμα ότι με βόλεψε και ότι σε γεύση, με ιδιοσύσμο, μου άρεσε πιο πολύ η γεύση. Αυτό, ότι στον Νίκο άρεσε, ας πούμε, ο Ρικέρ, εμένα μέχρι στιγμής δεν μου έχει αρέσει τόσο όσο το περίμενα μάλλον. Όπως είπα, έχω κάνει πολλά στισήματα. Στην αρχή δεν το βρίσκαμε τίποτα, δηλαδή σε φάση που μου αλλίωνε και τη γεύση του υγρού, ας πούμε, ήταν άλλο. Δηλαδή δοκίμαζα από τον ένα, δοκίμαζα από τον άλλο, άλλο πράγμα. Σήμερα ή εχθές που τον έστησα, άλλο στήσιμο, μου έβγαλε πολύ καλύτερο. Λέον, τι, όχι, δεν με χαλάσε ο αέρας. Έχω και ατμοποιητές με μονή αντίσταση που είναι πολύ πιο σφιχτή από τον Recurve. Δεν με χάλασε. Ίσως εγώ το περίμενα διαφορετικό. Αλλά παρόλα αυτά, το ρεζουμέ, τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν κάτι πολυδιαφημίζεται, έχεις ένα expectation αλφα, ότι θα είναι έτσι, ότι θα είναι αυτό, ότι θα είναι έτσι, wow, μα, μου, wow, wow. Και τέλος πάντων, για μένα όταν τον πήρα, με ψιλοαπογοήτευσε γιατί το περίμενα τέλος πάντων κάπως αλλιώς. Και όπως και θα το ξαναπώ, για αποφυγή παρεξηγήσεων, ότι αυτή είναι καθαρά η δική μου γνώμη και έδωσα σαν παράδειγμα τον Νίκο από Vape Fags που του άρεσε πάρα πολύ και μάλιστα του στείλα και μήνυμα. Δοκίμασα να του δώσει πιο πολλά βάτ σε ηλεκτρονικό mod, έτσι όπως είσαι τώρα, βάλ το πάνω σε ένα ηλεκτρονικό. Χάλαρι, το έχω βάλει και σε ηλεκτρονικό, το έχω βάλει και σε μηχανικό, το έχω βάλει και έχω στήσει και με πιο ψηλή σε, πώς το λένε, σε σειρά μπαταρίες, έχω δοκιμάσει πάρα πολλά. Προφανώς δεν θα έλεγα κάτι για κάποιο προϊόν αν δεν το είχα δοκιμάσει. Γενικά δεν μου βγάλε αυτό που ήθελα, είναι πάρα πολύ απλό. Δοκιμάζω συνέχεια προϊόντα και δεν τα δοκιμάζω πάνω σε ένα μηχανικό, προφανώς ποτέ. Το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να το βάλω σε μηχανικό, είναι να το βάλω σε ηλεκτρονικό και να παίξω με τα VAT και με άλλες εντάσεις και με τέτοια. Απλά τώρα το βάλα εδώ πέρα γιατί μου άρεσε σαν σετάκι με αυτό, μιας και βρήκα τη γεύση. Παρ' όλα αυτά δεν είναι ο αγαπημένος μου αυτό. Δεν λέω ότι δεν είναι καλός. Δεν είναι από τους αγαπημένους μου. Τον περίμενα μάλλον ότι θα γίνει αγαπημένος μου. Δεν έγινε. Το μόνο που με χαλάει στο Recurve είναι η πρώτη τζούρα. Εμένα λέω τι με Squonk, ας πούμε, που το δοκίμασα και σε Squonk φυσικά, είναι ότι μου ανέβασε υγρά στο στόμα, ας πούμε, που δεν το έχω πάθει ποτέ, ούτε στον Wasp δεν το έχω πάθει. Δεν ξέρω, είτε λόγω από τις τρυπούλες που έχει για το airflow αργεί να κατέβει το υγρό, λέω εγώ τώρα, αλλά σκόνκαρα και πήγα να πάρω τζούρα και μου ήρθε πολύ υγρό στο στόμα, που δεν το έχω πάθει και δεν ξεκίνησα να τμίζω εχθές ή να σκονκάρω, δεν το έχω πάθει και με άλλους ατμοποιητές. Καλησπέρα, Βεμινού, καλησπέρα στην παρέα. Καλησπέρα.
Φάμπιο Χέμκ, εσύ Σολίνα δεν θα πάρεις ποτέ. Γιατί δεν θα σε αφήσω εγώ. Τέλος πάω, παιδιά, έτσι κι αλλιώς θα κάνω review. Μέχρι να κάνω το review θα του δώσω πολλές έτσι ευκαιρίες και αν βρω τουλάχιστον για μένα πώς μου κάνει, θα σας προτείνω και ένα στήσιμο ή κάτι σε πόσα βάτ να παίζετε και αυτά. Πάντως τη γεύση, ξαναλέω, τη βρήκα. Δηλαδή το στήσιμο που έχω τώρα μου δίνει σούπερ γεύση. Ναι, όταν σκονκάρεις και φτάσει το υγρό να καλύψει την αντίσταση, γίνεται αυτό. Κρατάει μια λεπτή στρώση από υγρό στις τρύπες, σαν σελοτέιπ, ξέρω εγώ. Ακριβώς αυτό. Και νομίζω ότι εκεί το παρατήρησα, ότι αργεί πάρα πολύ να κατεβάσει το υγρό αν σκονκάρεις πολύ. Τέλος πάντων, σκονκάρεις, παιδί μου, και σου βγει υγρό, όπως είναι και αυτά. Αργεί πάρα πολύ να κατέβει το υγρό από τις τρύπες, με αποτέλεσμα ότι αν πας αμέσως να τραβήξεις τζούρα, έχεις φάει όλα τα υγρά στο στόμα. Εγώ έχω πάρα πολύ καιρό να το δω αυτό σε RDA με BF. Ίσως λόγω hype περιμένες κάτι καλύτερο και σε ξενέρωσε. Vape the Giro παίζει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Γενικά εγώ έχω απογοητευτεί. Δεν θα το πω απογοητευτεί. Δύο προϊόντα τα τελευταία που έχει βγάλει ο Mike Vapes κάτι με χάλαγε. Δεν ξέρω τώρα. Δεν, ούτε προκατηλημένος με τον Mike Vapes ούτε τέτοιο προφανώς, έτσι. Αλλά ας πούμε και στον Iconic, που εγώ γενικά ξέρετε ότι είμαι fan της Vandy Vape, δεν ήταν. Ήταν δηλαδή το ότι ντρίπαρες και σου φεύγει όλο το υγρό από το airflow, δεν. Ενώ ας πούμε είχε φανταστικό airflow, φανταστική γεύση, εμένα αυτό ας πούμε με ξενέρωνε. Νίκο, μόλις έστησα για τον Wasp Nano F3 και μου βγάζει 0.7 στα πόσα watt να το παίξω. 0.7 στα πόσα watt. 25, 30, Σωτήρη, με τι σύρμα, Νι 80, Κάνθαλ, θέλω άλλος δύο σουλίνες, θέλω, τι λέει, σε έχασα Φάμπιο, θέλω άλλους δύο σουλίνες για να τις κάμω τριψήφιες, τι να πάρεις. Άμα μας πεις και ποιους έχεις Φάμπιο, θα σου πω και ποιους να πάρεις, ξέρω εγώ. Όποιος αρέσει. Πάρε το iJust 3 για να είσαι και πιο safe. Όσοι έχετε Kylin Mini, πώς πάτε από διαρροές? Τον ψήνω, γι' αυτό ρωτάω. Mike Papp, εμένα ο Kylin Mini δεν μου είχε καθόλου διαρροές. Όσο τον χρησιμοποιούσα τουλάχιστον. George Halaris, Hexom. Hexom, τι. Superfine MTL είναι 80. Superfine MTL 80, παίξε λίγο πιο χαμηλά. Ναι, αυτό που σου λέει ότι ξεκίνα από 23 και ανέβαζε. Εγώ σου είπα, πόσο σου είπα, 25-30. Ξεκίνα, ναι, σου είπα λίγο πιο χαμηλά επειδή ρώτησα τι σύρμα έχεις. Σε αντιμετωπιτές που έχουν φάει πολύ hype βάζουμε μόνο υγρά hype. Ωραίο. Καλησπέρες, ετοίμασε τσίπ για σωλήνα. Λοιπόν, βγήκε σωλήνας, κάπου είδα τώρα σήμερα, δεν θυμάμαι τι, αλλά δεν είναι σωλήνας τύπου stick prints και τέτοια και αυτά. Μοιάζει με σωλήνα, μοιάζει πάρα πολύ με το Toren, το οποίο έχει μάλλον μοσφετάκι, αν δεν κάνω λάθος, και λέγεται, δεν θυμάμαι, θα σας στείλω link να δείτε. Φάμπιο, iJust 3, Φάμπιο, για να μοιάζει πιο πολύ με τέτοιο και να το παίζεις μούρι κιόλας. Φάρε πάρε Wolverine by Margedon MFG. Φάμπιο, άμα θες σωλήνα, πάρε ένα Dreamer. Δεπουλίδης. Τι ώρα είναι, 11 και 19. Α, σε λίγο έχουμε break και σε λίγο θα έχω και τον καλεσμένο μας.
Και τα δύο κουτιά είναι έρωτες το καθένα για το δικό του λόγο. Ποια κουτιά, για ποια κουτάκια μιλάμε? Έλα και που είμαι, τέντο σε ψάχναμε πριν, φίλος. Thank you για τις απαντήσεις. Στους μηχανικούς σωλήνες μέχρι πόσα βατ να παίζεις? Να παίζεις μέχρι 15 βατ στους μηχανικούς. Όχι παραπάνω. Στους μηχανικούς μετά τους 15 κάνουν μπαμ. Μετά τα 15 βατ κάνουν μπαμ. Έλα και που είσαι, ο Ethan. Αντάμωσε το tender και μια αγάπη γεννήθηκε. Καλησπέρες, μόνο σωλήνα. Ό,τι πει το αγόρι. Συνέσιος Παρτσάφας, μόνο σωλήνα. Η ώρα είναι 23 και 21. Λοιπόν, καλησπέρα. Για διαρροές τι να κάνω? 3 coil αντίσταση Joytech Ornate. Δεν κατάλαβα. Τι είναι το 3 coil αντίσταση? 0,30. 3 πύρες. Το Joytech Ornate δεν το ξέρω καθόλου. Θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά που με εμπιστεύτηκαν σήμερα και τους έστησα τους 32 ατμοποιητές σε 4 ώρες. Φάμπιο, τα συγχαρητήριά μου, σας είδα εκεί στην Dripperland μαζί με το Λαμπρίνιο. Χαρά στο κουράγιο σου. Τέντορ, πού είσαι ρε παλιόπαιδο? Τέντορ, πού είσαι ρε παλιόπαιδο? Πειράζει κόσμο στο δρόμο, έμαθα. Καλησπέρα Νικόλα, καλησπέρα Αλέξανδρε. Alex Level 121, φίλος από τα παλιά και ατμιστής φυσικά. Αφήνεις ένα κενό όταν λείπεις, Τέντορ. Ισχύει αυτό, παιδιά. Λοιπόν. Η ώρα είναι 23 και 22. Να κάνω εγώ τα connection μου να δω αν είμαστε έτοιμοι. Έχω τον Zeus. Μόνη αντίσταση. Flat Club τον 80. Αξίζει, λες? Flat Club τον 80 αξίζει, λες? Αν είναι λεπτό Flat Club τον 80, why not? Γνώμη για το νέο Avengers, όχι το μοντάκι, την ταινία. Δεν ξέρω, θέλω να τη δω. Καλά ρε εσύ, τα νιώθω τα δάχτυλά σου μετά από τόσο στήσιμο. Vape the Giro, έτοιμες αντιστάσεις έβαζε ρε ο Φάμπιο. Στριμμένες, ήταν ήδη. UD κιόλας. Καλησπέρα Νίκ, καλησπέρα στο Μάνο, καλησπέρα στην παρέα. Λοιπόν, η ώρα είναι 23 και 23. Θα σας αφήσω, θα κάνω ένα μικρό break και θα επιστρέψω φυσικά με το καλεσμένο μου. Ελπίζω όλα να πάνε καλά στην σύνδεση και όλα τα γνωστά. Παλιότερα είχαμε κάτι παρατράγουδα. Λοιπόν, ας πάμε τραγουδάκι και επιστρέφω με... Πραγματικά μου άρεσε όταν βλέπω live streams με τόσο ψαγμένους, διότι μπαίνεις για να μάθεις. Πολύ καλή δουλειά, πριν ενώσω την αντίσταση με 3 σίδερα. Τι εννοείς 3 σίδερα? Με μπέρδεψες τώρα χειρότερα. 3 πύρες εννοείς? 3 σίδερα. Βοήθησα με λίγο, σε παρακαλώ. Λοιπόν, κλείνω και επιστρέφω σε 2-3 λεπτά, μη φύγετε, εσείς θα χάσετε μπουρουμπού. Be right back σημαίνει αυτό, για όποιος το ήξερε. Tequila, it makes me happy. Oh, come tequila, it feels fine. Come tequila when the doors are open. And come tequila when the call is.
Λοιπόν, και επιστρέψαμε. Όπως βλέπετε, έχω και τον guest μαζί μου και φυσικά βλέπετε εδώ πέρα στα γραφικά για περί τίνος πρόκειται. Μιλάμε για τον Βλαδίμηρο Σταφυλίδη και για τα steampunk. Φαντάζομαι όλοι πλέον τα έχετε δει, έχει γίνει χαμός με τα ποσταρίσματα. Βλαδίμηρε, καλησπέρα. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Online, γιατί... μπράβο. Τώρα μπορείς να πεις την καλησπέρα σου, γιατί είχα χαμηλωμένο τον ήχο του Skype, οπότε μπορείς να πεις την καλησπέρα σου. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο, για την πρόσκληση. Ελπίζω να ακούτε το Βλαδίμηρο. Αν δεν ακούτε, γράψτε το κάπου. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Να πω στα παιδιά για όσους δεν γνωρίζουν. Ο Βλαδίμηρος είναι και μέλος από τους Vape Alchemist. Είναι πολύ καιρό στο χώρο του DIY σε υγρά. Αν δεν κάνω λάθος, έχεις βάλει και έναν οδηγό για DIY. Το είχαμε συζητήσει και παλιότερα αυτό, αν θυμάμαι καλά. Σωστά. Είναι, ισχύει. Είναι ναι, ο οδηγός για τα πρώτα βήματα να φτάσει μέχρι ένα σημείο. Να μπορεί να ξεκινήσει. Θέλεις να μας πεις λίγο για σένα και πώς μπλέχτηκες με το DIY, με το άτμισμα γενικότερα. Καταρχάς, πόσο καιρό ατμίζεις? Είναι η κλασική ερώτηση που κάνω σε όλους όταν τους έχω καλεσμένους. Ναι, ατμίζω από το 12. Ατμίζω από το 12, σχεδόν τυχαία, θανατικός καπνιστής, βαριά. Κάποια στιγμή περάσαν ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο και κάπως έτσι ξεκίνησε, δηλαδή πολύ απλά. Από την πρώτη στιγμή σχεδόν, δηλαδή από τον πρώτο μήνα, ξεκίνησα με το DIY. Αμέσως, δηλαδή μόλις όταν ξεκίνησε το άτμισμα. Ναι, ναι. Ήταν πολύ χαρακτηριστικό. Ήταν τότε με τα βίντεο κάπου του Ρένου και δεν συμμαζεύεται. Πήρα τα πρώτα αρώματα, τη Συναβέρα, κλασικά. Γι' αυτό έχω και τέτοια μούρλα με την εταιρεία. Θυμάμαι ακόμα ποια είναι. Ήταν η πρώτη σειρά, τα 10. Και η Ναβέρα, αν δεν κάνω λάθος, είναι και από τις ακριβές μάρκες. Όχι ιδιαίτερα. Όχι ήτανε παλιότερα. Απλά ήταν, είναι, τότε είχε, ήταν εταιρεία που είχε πάρα πολλά καπνικά σε σχέση με τα υπόλοιπα. Οπότε έψαχνα να βρω ό,τι πλησιέστερο στο συμβατικό τσιγάρο και ήταν αναμενόμενο ότι θα με κέρδιζε η Ναβέρα. Και αυτή ήταν η αρχή. Δειλά, συνεχίσαμε. Φτάσαμε σε ένα σημείο να δοκιμάζουμε διάφορα πράγματα, διάφορες εταιρείες. Από... Αυτό ξεκίνησε πιο πολύ για την ανάγκη να βρω κάτι να ατμίζω, για να είμαι ειλικρινής, έτσι. Στη συνέχεια εξελίχθηκε σε χόμπι και μετά πήρε την τροπή που λίγο πολύ ξέρει ο κόσμος. Ανάποδα, μου λέει ο Βασίλης ο Λαζάρου, ανάποδα λέει Ραμσί, ήταν η φθηνή. Ήταν η φθηνή. Εντάξει, άρα μάλλον, ναι, θυμάμαι ότι κάτι ήταν, άρα μάλλον εγώ κάνω λάθος, ότι νομίζω ότι ήταν η ακριβή τότε η Ναβέρα γενικότερα. Ναι, κοίταξε, τώρα μιλάμε ότι τα αρώματα πραγματικά έτσι που έχει πολύ ενδιαφέρον, βλέπω να τα ανακαλύπτουν τώρα κάποιοι, ήταν αρκετά ομά. Εγώ είμαι τελείως άσχετος με DIY, με υγρά και τέτοια, έτσι. Ναι, εντάξει, δηλαδή, ξέρω τα βασικά. Λέω γενικά, δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες. Ναι. Ήταν χρωτικωμένα αρώματα. Mm-hmm. Δηλαδή, flat, χωρίς πολλά επίπεδα, χωρίς νότες. Ξέρω εγώ, ήταν, λέει, καπνικό με μέλι. Αυτό τελείωσε. Mm-hmm. Δεν είχε ούτε παιχνιδίσματα, ούτε κόλπα, ούτε κάτι άλλο. Από εκεί πέρα, βέβαια, η εταιρεία έχει εξελιχθεί, διατηρώντας, κατά τη γνώμη μου, το προβάδισμα ακόμα και τώρα στα καπνικά, όσο και αν προσπαθήσαν διάφοροι να τις το πάρουνε. Να ξέρω πώς ακούγομαι. Εντάξει, είμαι αρκετά φανατικός. Κάποιοι λένε ότι έπρεπε να έχω κάνει τατού. Anyway. Έπρεπε να έχω κάνει τατού το λόγο της Ναβέρα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι... τόσο φανατικός. Δεν κρέξει φανατικός, γιατί επειδή μου αρέσει πολύ το καπνικό κομμάτι των αρωμάτων... Το καταλάβαμε και μετά είδα τα καινούργια. Είχε τη μεγαλύτερη ποικιλία και ακόμα έχει τη μεγαλύτερη ποικιλία, οπότε ήταν λογικό στα πρώτα βήματα ειδικά να είναι η εταιρεία που θα επέλεγα. Ναι. Παρ' όλα αυτά νομίζω έχεις πάει σε μια πάρα πολύ καλή κατεύθυνση, γιατί αυτό που λείπει από,
από την αγορά, τουλάχιστον τώρα τελευταία με τα shake and vape, είναι τα καπνικά. Εγώ επειδή δουλεύω σε μαγαζί και μου ζητάνε, οι επιλογές δεν είναι πάρα πολλές. Δηλαδή τα περισσότερα υγρά, ας πούμε, είναι φρούτα, κρέμες ή καπνικό με κάτι άλλο. Καθαρά καπνικά που να μπορεί ο άλλος, γιατί το δεκάμελο έχει πλέον πεθάνει, έτσι. Ισχύει, ναι. Καθαρά καπνικά σε shake and vape είναι πάρα πολύ λίγα. Πάρα πολύ λίγα. Ναι. Και λοιπόν, ευτυχώς τώρα τελευταία έχω δει, τώρα, δηλαδή το τελευταίο δίμηνο θα σου πω εγώ, ότι έχω δει ότι εταιρείες, ακόμα και κάποιες ελληνικές, έχουν αρχίσει και το πάνε και λίγο στο καπνικό. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τι γίνεται. Τώρα έχεις βάλει, χωρίς να το θέλεις, δεν ξέρω αν ήταν σκοπό σου, έχεις βάλει στο μυαλό μου τουλάχιστον 5-6 θέματα. Θα απαντήσω σε αυτό που θεωρώ. Να τα πεις. Να τα πω. Λοιπόν, να τα πεις. Okay. Πρώτα απ' όλα, second vape, εντάξει. Shake and vape τα ονομάζω λόγω του εμπορικού τέτοιου. Ναι, εντάξει. Εμείς να το τονίσουμε, Νίκο. Εμπορικά, γιατί εμπορικά το shake and vape μετράει ή μάλλον πουλάει πιο πολύ, ή μάλλον στο ναι, πελάτη ο οποίος δεν ξέρει, δεν είναι στο χώρο και δεν ασχολείται. Το shake and vape το ακούγεται πιο τέτοιο, γιατί είναι οι δύο κινήσεις shake and vape. Τέλος. Okay. Εντάξει. Εγώ σε αυτό είμαι λίγο αρνητικός. Όχι αρνητικός, είμαι πολύ συγκεκριμένος. Είμαι πολύ συγκεκριμένος. Okay. Δεν θεωρώ ότι στο βωμό των πωλήσεων και ό,τι άλλο συνεπάγεται αυτό το hype, ότι θα πρέπει να ονομάζονται σχεδόν όλα τα υγρά σήμερα second vape. Συμφωνώ, αλλά δες το λίγο διαφορετικά. Φαντάζομαι ότι εμένα μου έρχεται ένας πελάτης και αρχίζω και του λέω ότι αυτό είναι one shot, ότι αυτό είναι short fill, ότι αυτό είναι second vape, αυτό είναι mix and vape, ότι αυτό είναι. Δηλαδή τον έχεις μπερδέψει μόνο και μόνο από τις πολλές ονομασίες. Δεν χρειάζεται αυτό, νομίζω. Θα μπορούσαν να είναι πιο απλά τα πράγματα αν του λέγαμε απλά τους χρόνους ορίμασης. Θέλεις να κάνεις φρούτο, ωραία, δοκίμασε το σήμερα, αύριο καλύτερο, μεθαύριο είσαι κομπλέ. Συμφωνώ, εγώ έτσι κάνω, τουλάχιστον στους δικούς μου πελάτες έτσι κάνω. Απλά πράγματα. Εδώ βλέπω αυτές τις ημέρες που είχα έτσι πολύ φορτωμένο το ταχυδρομείο μου, ας πούμε, ακόμα και επαγγελματίες, reviewers, έμπειροι, πάνω στο λόγο το μπερδεύουν. Και εγώ προσωπικά, έτσι, επειδή έχω, σου λέω, με ένα κόλλημα με αυτό, τίνω και οφείλω κάθε φορά να το διευκρινίζω. Άρα είναι αυτό το κομμάτι στο οποίο εγώ είμαι απόλυτα κάθετος. Εγώ όταν θυμάσαι, σου στείλα ότι τα δοκίμασα, αλλά με τρεις μέρες ορίμαση δεν μπορώ να σου πω, όπως το λένε, ότι στις τρεις μέρες μπορώ να σου πω αυτό. Κοιτάξτε, θα πούμε τώρα πολλά και με την έννοια ότι θα πάμε από το ένα στο άλλο λίγο, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι ο κόσμος θα καταλάβει πολύ, γιατί αντιλαμβάνονται τι γίνεται. Εγώ είμαι πολύ ξεκάθαρος και αρκετά κάθετος σε αυτό. Ειδικά επειδή έχω τις καπνικές καταβολές και όλοι όσοι ταυτίζονται με αυτό το δρόμο, δεν υπάρχει, δεν μπορώ να μιλάω για shake and vape, έτσι, ενώ σε τέτοιες συνταγές. Ναι. Αυτό που γίνεται και το υποστηρίζουμε και είναι αναμενόμενο και από την αρχή το έχουμε γράψει και συνεχίζουμε να το λέμε, είναι ότι μπορούν να γίνουν κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι ούτε μαγικά, ούτε μυστικά, ούτε τίποτα εξωτικό, για να βοηθήσουμε κάποιον να έχει το τελικό προϊόν πιο έτοιμο να το ακούσει. Πιο γρήγορα. Ουσιαστικά μιλάμε για τη γνωστή προορίμανση. Δηλαδή, πριν φτάσει το μπουκαλάκι στον καταναλωτή, έχει μείνει μέσα στους χώρους αποθήκευσης, στα δοχεία, στα καζάνια. Ουσιαστικά είναι προστιπαρισμένο, ας πούμε. Σαν ένα pre-stipping. Εντάξει, δεν υπάρχει κάτι παραπάνω. Αυτό ωφελεί πράγματι πάρα πολύ. Όταν μιλάμε ότι το 1 τρίτο του τελικού προϊόντος είναι μέσα σε PG, έχει γίνει αυτή η προρήμαση, η οποία σου κόβει ένα χ, δεν θέλω να πω μικρό χρονικό διάστημα, και ο καθένας κατά το δοκούν δίνει τους προτινόμενους χρόνους ορίμασης. Κάπως έτσι λοιπόν και εγώ κινήθηκα για να μπορώ να είμαι τίμιος προς αυτούς που θα επιλέξουν τα υγρά μας. Ήμουν σίγουρος ότι θα περνάμε από το ένα στο άλλο θέμα και εν πάση εμένα δεν με ενοχλεί καθόλου. Αν οτιδήποτε θες να πεις και θέλεις, επειδή και εμένα το φόρτε μου δεν είναι το υγρό, είναι το hardware, οπότε σε αφήνω και οτιδήποτε απορία έχω και εγώ, γιατί και εγώ έχω πολλές απορίες και με τις οριμάνσεις και γενικότερα. Δηλαδή αυτό που πες για το pre-stipping, ας πούμε,
Έχω ακούσει, ας πούμε, για μία μέθοδο που προσπαθούν και στο εξωτερικό και αυτά με ηλεκτρόλυση, με ηλεκτρο κάτι. Ναι, κοίταξε να δεις κάτι. Θα δεν σου ξέρω πω αν όντως ισχύει αυτό. Νομίζω ότι ισχύει, αλλά δεν ξέρω ποια είναι η διαδικασία και ποια είναι η λογική βασικά όλο αυτού. Λοιπόν, να διαχωρίσουμε λίγο το εξής. Mm-hmm. Άλλο είναι το τι ακούμε, τι μαθαίνουμε, τι μας μεταφέρουν, τι έχουν υποψίες. Γιατί συμπτωματικά στον οδηγό μου, όταν γράφτηκε, γιατί mm-hmm. οι χρόνοι εξελίσσονται τελείως διαφορετικά, ναι. όταν γράφτηκε είχα βάλει με κάθε επιφύλαξη και κάποιες μεθόδους οι οποίοι πάντα οι πρωτοπόροι Αμερικάνοι χρησιμοποιούσαν, που ήταν ό,τι μπορείς να φανταστείς, ας πούμε, mm-hmm. από το να αποδώσουν θερμότητα στο υγρό με διάφορους τρόπους, κίνηση και δεν συμμαζεύεται. Οι οποίοι βέβαια πολύ σύντομα, οι περισσότεροι από αυτούς, να μην πω όλους, όλους μάλλον, έχουν αποδειχθεί ότι δεν προσφέρουν τίποτα και το πιθανότερο είναι θα καταστρέψουν και το υγρό. Άρα λοιπόν, μέχρι να αυτό το πράγμα να αποδειχθεί, δεν νομίζω ότι μπορεί καν να γίνεται συζήτηση. Ένα δεύτερο είναι ότι πολλές φορές υπάρχει εξοπλισμός και υπάρχουν τεχνικές οι οποίες εφαρμόζουν οι μεγάλες εταιρείες, που κοστίζει εννοείται και πάρα πολύ, mm-hmm. στους οποίους όχι μόνο οι απλοί ατμιστές, οι απλοί μίξας δεν έχουν πρόσβαση, ούτε καν εταιρείες έτσι, ελληνικές, τέλος πάντων. Μεγάλες. Μεγάλες. Ναι. Από ή μεγάλες αλυσίδες, ας πούμε. Από όσο μπορούμε να γνωρίζουμε από τα ελληνικά. Και όλα αυτά. Άρα νομίζω ότι θα πρέπει να γίνουν και άλλοι διαχωρισμοί. Θα πρέπει να δούμε αν μιλάμε για ένα υγρό το οποίο βγαίνει εμπορικά και είναι διαθέσιμο στο ράφι από τον απλό το μίξερ ο οποίος θέλει να κάνει κάτι απλά για να έχει είτε την ικανοποίηση της δικής του δημιουργίας είτε για οικονομικούς λόγους. Για οικονομικούς λόγους, όπως κάνουν οι περισσότεροι νομίζω. Βέβαια, πλέον ας πούμε, εντάξει, έχουν επιταχυνθεί πάρα πολύ τα πράγματα με με την επέκταση που είχαν τα μίξος. Οκ. Okay. Κύψουν και άλλα, απλά τώρα, ναι. Θα σου πω, εγώ θα σε ρωτάω και εσύ ανάμεσα σε αυτά που θα λες, λέγε και τα δικά σου, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ίσα και εγώ μαθαίνω και με ενδιαφέρει και πάρα πολύ. Καταρχάς, πώς ξεκίνησε η ιδέα για τα steampunk. Πώς ξεκίνησε η ιδέα. Ξέρω ότι φτιάχνεις υγρά, είναι, εντάξει, οι περισσότεροι στο χώρο το ξέρουν, αλλά για τη σειρά πώς ήρθε, σου έγινε πρόταση, το σκέφτηκες εσύ και το πρότεινες σε κάποιον, ήθελες λόγω της έλλειψης των καπνικών να πας να βγάλεις και εγώ μια σειρά καπνικά και ψηλο premium, ναι. Γιατί εγώ αυτό που, τουλάχιστον αυτό που γεύτηκα μου κάνει premium. Ναι. Okay. Είναι ουσιαστικά, είναι λίγο απ' όλα. Πρακτικά η ιδέα υπάρχει από πάρα πολύ καιρό, σιγά σιγά κλιμακωνόταν, γινόμουν δέκτης μηνυμάτων από μέλη, από φίλους, επαγγελματίες, με επαγγελματίες να προβώ σε κάποια κίνηση. Απλά δεν ήμουν απεπισμένος ότι οι προτάσεις που γίνονταν ήταν κατάλληλες. Mm-hmm. Για τη συγκεκριμένη συνεργασία, συγκεκριμένα για το Smokers και τον Τάσο τον Παπαλαζάρου, τον γνωρίζω από τότε που ξεκίνησα το άτμισμα. Mm-hmm. Έχω την καλύτερη εικόνα, τόσο ως επαγγελματία, όσο και ως άνθρωπο. Συχνά πυκνά πήγαινα, όπως συνηθίζουμε, έπινα τον καφέ μου, μιλούσαμε έτσι και υπήρχε μια εξοικείωση και έβλεπα πρακτικά πώς κινείται στο φυσικό. Και είναι και ένας από τους μεγάλους χονδρομπόρους της Ελλάδας, τέλος πάντων. Ναι, 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 αλλά πραγματικά αυτό που έπαιξε το μεγαλύτερο ρόλο είναι, αν θέλεις, η χημεία. Έτσι, δηλαδή ότι ταιριάξαμε mm-hmm. και δεν χρειάζονταν πολλά. Οπότε σε κάποια φάση ενώ πίναμε τους καφέδες μας και όλα αυτά, μου εξέφρασε ότι έχει κάποιες σκέψεις για να κάνει κάποιες επεκτάσεις, οι οποίες δεν έχουν υλοποιηθεί και όλες. Τον παρότρινα σαφώς και εγώ από την εικόνα που είχα της αγοράς. Και κάπου εκεί πέρα λοιπόν μπήκα και εγώ και λέω να σου φέρω να δοκιμάσεις κάποια πράγματα, ας πούμε, γιατί το τελευταίο καιρό δοκιμάζω, κάνω αρκετά. Του τα έδωσα χαλαρά, πέρασε μεγάλο διάστημα, καμία πίεση ούτε από μένα ούτε από αυτόν, είμαστε mm-hmm. και δυο πολύ χαλαροί και σε κάποια φάση λέει, ξέρεις κάτι, οκ, με ενδιαφέρει να μιλήσουμε, να κάνουμε και από εκεί πέρα τα πράγματα κυλήσανε πολύ. Πήραν τον δρόμο τους.
θέλω να πω σε αυτό το κομμάτι, ότι σε αυτό το σημείο, ότι όταν μια συνεργασία που προκύπτει είναι καλή, κυλάει τόσο εύκολα, τόσο αβίαστα, που πραγματικά αυτό που αποκομίζεις είναι ικανοποίηση. Θα συμφωνήσω μαζί σου και επίσης οι συνεργασίες που δεν είναι βιαστικές, που άντε να τα βγάλουμε για να τα βγάλουμε. Ναι, 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 όχι σε έχω αυτό. Δει, έχω δει πάρα πολλές τέτοιες και έχω δει να παίρνουν την κατιούσα για πλάκα. Ναι. Δεν υπήρχε καμία πίεση, δεν υπήρχαν περιορισμοί, υπήρχε ταύτιση απόψεων, ταιριάζουν, γι' αυτό και είπα έτσι. Γι' αυτό και είπες ότι έδεσαι και η χημεία σας και το... Συνολικά τα έρχεξαν πάρα πολύ καλά. Θα στηριχτώ σε κάτι που είπες, ότι του είπες και την άποψή σου για την εικόνα της αγοράς. Θα με έφερε πάρα πολύ να μου πεις ποια πιστεύεις ότι είναι η εικόνα της αγοράς αυτή τη στιγμή. Αυτό θα έλεγα τώρα όσον αφορά σε σχέση με, πρώτα απ' όλα, με τα καπνικά. Επειδή ακριβώς τα e-smokers είχαν μια σειρά in-house, τα high wheelers, τα οποία ήταν αμυγός καπνικά, υπήρχε και από αυτούς η προδιάθεση και γνώριζαν τις ανάγκες του κόσμου. Εγώ πολλές φορές αυτό που δεν ήξερα και που δυστυχώς δεν ξέρω και πολλοί μίξερς που είναι κλεισμένοι λίγο έτσι στο κλουβί τους, στο μικρό κόσμο τους, δεν γνωρίζουν ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες του κόσμου. Οπότε όταν κάθεσαι εκεί πέρα 2-3 ώρες σε ένα μαγαζί και βλέπεις τον πολιτή να γίνεται δέκτης ετοιμάτων, απορρίψεων, τι του άρεσε, τι δεν του άρεσε, στρατής. Και ελλείψεων επίσης, έτσι. Και ελλείψεων περισσότερο. Και ελλείψεων. Σε εκείνη τη φάση εγώ ήμουνα, γιατί μιλάμε σχεδόν πριν ένα χρόνο πίσω που έγιναν οι πρώτες κουβέντες, λοιπόν, ήμουνα πολύ περισσότερο του καπνικού. Ήμουν δηλαδή πολύ πιο ολοκληρωμένος, αν θέλεις, πάνω. Είχα συγκεκριμένη άποψη για τα πράγματα. Οπότε νομίζω, βλέποντας και αυτό το πράγμα από τη μεριά της εταιρείας, η πρόταση ήταν σε αυτό το κομμάτι και αυτή ήταν και η επιθυμία μου, έτσι, να δείξω σε πρώτη φάση τι μπορώ να δώσω στο κομμάτι του καπνικού. Του καπνικού. Ναι, και ποιες ήταν οι ανάγκες. Οι ανάγκες, κοίταξε να δεις κάτι τώρα. Γενικότερα, το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν φάσεις, γίνονται κύκλοι. Έχω την εντύπωση ότι στη φάση που διανύουμε τώρα αρχίζουμε όσον αφορά το DIY και το τραβάμε, δηλαδή δοκιμάζουμε λίγο πιο extreme προφίλ και το βλέπουμε και από έξω. Εγώ δεν είμαι πολύ φίλος, δεν είμαι πολύ αυτής της αντίληψης, δηλαδή βλέπω κακές, ακραίες μίξεις, υπό αυτή την έννοια το λέω, δηλαδή βλέπω αγεφύρωτα υγρά, στο οποίο στο ένα άκρο είναι ένα πολύ μέτριο καπνικό, στη μέση, ξέρω εγώ, είναι ένα μπισκότο και στην άκρη ένα φρούτο. Είναι αυτή η εικόνα που έχω για ένα υγρό. Η δική μου η προσέγγιση είναι ότι θα πρέπει να είναι γεφυρωμένο, με στρώματα και ένα διάφορα. Το layering, ας πούμε, να είναι γενικά... Ναι, Νίκο, ότι πολλοί, και γι' αυτό είπα ότι θα ανοίγουμε πολλά θέματα πάνω στην κουβέντα, πολλοί... Δυστυχώς μάλλον, ακόμα και κάποια τέτοια κακοφτιαγμένα υγρά τα αντιλαμβάνονται ως καλά. Όχι μόνο επειδή λειτουργήσε το hype, όχι μόνο επειδή παραδείγματος χάρη ήταν πιο ακριβά και άρα θεωρήσαν ότι είναι πιο καλά. Όχι όλα αυτά τα μαρκετίστικα πράγματα. Εγώ μιλάω γιατί, πώς να το πω, δεν είχαν την ευαισθησία, δεν είχαν την εμπειρία, δεν είχαν τον εξοπλισμό, δεν είχαν χίλια δυο άλλα πράγματα ή την προσοχή. Να κοιτάξουν, να ζεσταθούν πάνω στο υγρό και να σκεφτούν, ρε φίλε, τι ατμίζω αυτή τη στιγμή, ας πούμε. Δηλαδή, τι είναι αυτό το υγρό. Τρία πράγματα. Οπότε τώρα sorry που σε διακόπτω, ή αν αυτό το υγρό ταιριάζει στο προφίλ που του δίνει ο κατασκευαστής. Δηλαδή, έχει μέσα σφέδαμο με βανίλια και με τάδε. Είναι αυτό το υγρό ή απλά είναι στις λέξεις, ας πούμε, της περιγραφής. Και μου βγάζει, ας πούμε, μόνο το τάδε, ας πούμε. Δεν έχει γίνει σωστό καν το layering και μου βγάζει μόνο τη βανίλια, ας πούμε. Ναι. Εγώ θα σου πω κάτι πάλι προσωπική άποψη. Αυτό που λες είναι σίγουρα σαν mainstream λογική, είναι σωστό. Δεν έχω ιδιαίτερη, πώς το λένε, προσκόλληση σε μια τέτοια νοοτροπία. Δηλαδή, κοίταξε να δεις κάτι, το ότι αν θα γράφει απ' έξω ότι είναι βανίλια καραμέλα, πρέπει να έχει βανίλια καραμέλα. Αλλά εννοώ ότι δεν θα πρέπει να στεκόμαστε πάρα πολύ ιδιαίτερα στις περιγραφές κτλ. Αυτό έχει να κάνει με τις δικές μου καταβολές.
και όλων όσων βέβαια έχουν μία προτίμηση στα καπνικά, όπου εκεί πέρα δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο το τι ατμίζεις. Εκεί μιλάμε για χρωματισμούς, μιλάμε για νότες. Είναι πολύ φτωχό να σου πω, και πολλές φορές είναι και ανακριβές, να σου πω ότι αυτό έχει, ξέρω εγώ, τύπου μέσα Μπέρλι, Βιρτζίνια, Κάβεντις ή ξέρω εγώ. Ναι. Οπότε είμαστε αρκετά εξοικειωμένοι με τις νότες, με το τελικό αποτέλεσμα, και δεν στέκομαι στο αν αυτό που ατμίζω, το cheesecake, έχει περισσότερο βάρος στην κρέμα τυριού ή στη ζύμη ή ξέρω εγώ στο τόπο. Όμως, αυτό όμως δεν είναι και μια διαδικασία. Δηλαδή, αυτός που φτιάχνει το υγρό και όταν φτιάχνει τα layers, δεν λέει ότι εγώ θέλω στην, σαν γεύση να μου βγάζει αυτό και σαν επίγευση π.χ. τελική να είναι αυτό και να μένει αυτό στο στόμα. Δεν είναι όμως μέσα στη διαδικασία του φτιάχνω ένα υγρό. Ναι, είναι βέβαια. Κοίταξε να δεις κάτι. Κανονικά πολλά πράγματα είναι. Αλλά φοβάμαι ότι δεν εφαρμόζονται. Πολλές φορές συμβαίνουν είτε κατά τύχη, υπάρχουν και κάποια κοινά μυστικά που, εντάξει, κάποια στιγμή ας πούμε πρέπει να υποθούν, γιατί μπορεί να συζητάμε και να δίνουμε περιγραφές ότι αυτό είναι, δεν ξέρω εγώ τι, σαν ένα πιάτο των 100 δολαρίων ας πούμε γκουρμέ, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που αντιλαμβάνεται ο κόσμος, οι περισσότεροι, δεν μπορεί να είναι παραπάνω από 2-3 και πολλά, είπα. Έτσι, και, πολλά γιατί, και πολλά λέω, φοβάμαι, έτσι, γιατί είπαμε ότι θα πούμε και κάποιες αλήθειες. Δεν νομίζω ότι αντιλαμβάνονται οι περισσότεροι. Έχουν αυτή την ψευδαίσθηση, αρέσκονται, τους το πλασάρουνε. Δεν νομίζω πάντως ότι μπορούν να πιάσουν όλες αυτές τις νότες. Δεν είναι μόνο, δεν το λέω ότι δεν έχουν την δυνατότητα, ενώ τους κάλικες ή τέλος πάντων τον εξοπλισμό, είναι ότι μπερδεύουμε κάποια πράγματα, και νομίζω ότι το έχουμε παρακάνει και εμείς οι μίξερ στο DIY γενικότερα. Κουράζουμε πολύ τα πράγματα, τα φορτώνουμε πολύ, δοκιμάζουμε και εμείς τα όρια μας και τις ικανότητες μας και λίγο έτσι επίδειξη, ενώ στην πραγματικότητα ο τελικός καταναλωτής που θα το ατμίσει δεν θα καθίσει με το μικροσκόπιο να το αναλύσει. Όχι, σε καμία περίπτωση. Αυτή είναι μια αλήθεια. Το συναντάς και στο κατάστημα, εγώ το βλέπω συνέχεια. Δηλαδή θα τραβήξει στο δοκιμαστήριο 1-2 τζούρες και θα πρέπει να αποφασίσει. Εδώ τώρα παίρνουν άλλες παράμετροι. Ότι πρέπει ο παραγωγός, ο μίξερ, ο δημιουργός, να βρει λίγο τη χρυσή τομή, ούτως ώστε όταν θα το δοκιμάσει κάποιος στο δοκιμαστήριο να είναι αρκούντος ελκυστικό, με ό,τι συνεπάγεται το βλέπε sweetener και τα ρέστα, αυτόχρονα να μπορέσει να δώσει και το στίγμα του σαν δημιουργός, να δώσει την ποιότητα και όλα αυτά, όλες αυτές τις τεχνικές που... Είναι αυτό που όταν ατμίζεις ένα υγρό καταλαβαίνεις άμα είναι quality, άμα είναι αυτό που σου είπα και εγώ, άμα είναι premium ή δεν είναι. Ναι. Εγώ τουλάχιστον και βάσει εμπειρίας, έτσι, γιατί σου λέω, είμαι τελείως άσχετος με το DIY, με την έννοια το να φτιάχνω, ξέρω κάποια βασικά πράγματα, αλλά μπορώ να καταλάβω πότε ένα υγρό είναι premium, ή μπορώ να καταλάβω, ενώ δεν κάνω καπνικά, εγώ είμαι άνθρωπος που πλέον δεν κάνει καπνικά, μπορώ όμως να καταλάβω πότε ένα καπνικό είναι καλό. Ναι. Και θα το προτείνω και είτε σε ένα πελάτη μου, είτε στους φίλους και από εκεί, και από εδώ και από εκεί. Ισχύει αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτός που θα στηρίξει έναν μίξερ, ή τέλος πάντων η εταιρεία, θα βρεθεί σε πάρα πολλά διλήμματα, τα οποία θα πρέπει, ξαναλέω, να τα συνυπολογίσει και να βρει τη χρυσή τομή και να βγάλει κάτι το οποίο θα είναι εμπορικό, για να μην γελιόμαστε, έτσι, γιατί η εταιρεία έχει στόχο. Καλά, προφανώς, και κάποιος που επενδύει εμπορικά. Ναι, ξεκάθαρα αυτό, έτσι, επιχειρηματίες είναι όλοι, δεν το κάνουν για την ψυχή της μάνας τους, ούτε επειδή σε αγαπάνε και τέτοια. Σε αγαπάνε και σε το κάνουν, αλλά προσκομούν στο κέρδος. Έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει σαν προτεραιότητα το εμπορικό κομμάτι, το εμπορικό κέρδος. Θα πρέπει να δώσει το στίγμα, θα πρέπει να δώσει κάτι διαφορετικό που θα επιφέρει και το κέρδος. Θα πρέπει να είναι ποιοτικό, θα πρέπει να είναι οικονομικό. Έτσι, έχει να κάνει με τις εταιρείες, από που θα προμηθευτεί στα αρώματα, πόσο ακριβά είναι, τι διαθεσιμότητα υπάρχει. Ωραία, λοιπόν, αυτά είναι μία πίεση, ένα φορτίο, προϋποθέτει μία αλφα εμπειρία
από τους εμπλεκόμενους για να βγει ένα προϊόν το οποίο θα γίνει αποδεκτό. Υπάρχει βέβαια και η παράμετρος της τύχης, των συγκυριών αν θέλεις, κάποια και του hype, αλλά το χρόνο που θα πλασαριστεί αυτό, τι και να υπάρχουν, έχουμε δει διάφορα παραδείγματα, είτε με Lemon Tart, είτε με Rope Cut, δεν έχει σημασία. Πάντως θέλω να πω που αντικειμενικά μπορεί να μην είναι σπουδαία τα αποτελέσματα, όμως αν το ατμίσω εγώ και πω αυτό, ρε παιδιά, στην τρίτη τζούρα, εμένα με λιγώνει. Εντάξει, δηλαδή νιώθω να κολλάει το στόμα μου. Mm-hmm. Δεν έχει σημασία. Αυτός που το έβγαλε είχε στο μυαλό του κάτι. Μπορεί να έχουν βγει βέβαια 15, 20, 100 υγρά και να επιβίωσε ένα και να πουλάει. Εξαρτάται ποιο είναι το ζητούμενο. Κανείς δηλαδή θα πρέπει λίγο να έχει φιλοσοφήσει το πώς θέλει να πλασαριστεί στην αγορά. Αν θέλει βέβαια να έχει κάποιο μέλλον, αν βλέπει σε βάθος χρόνου. Αυτό θα σου έλεγα και εγώ. Ναι. Και αυτό θα σου έλεγα και για το εμπορικό κομμάτι, ότι η σωστή λογική είναι ότι ναι, μεν κοιτάμε το εμπορικό κομμάτι, αλλά κοιτάμε και εμπορικά να υπάρχει και συνέχεια. Γιατί το να βγάλεις δύο υγρά και να κάνεις ένα hype είναι πάρα πολύ εύκολο. Το να κάνεις όμως, να βγάλεις δύο-τρία υγρά, να κάνεις το hype και το hype να ακολουθήσει και στην επόμενη σειρά και στη μεθεπόμενη, εκεί πέρα νομίζω ότι έχεις πετύχει, και εκεί πέρα είναι που έρχεται και ο κατασκευαστής DIY, ας πούμε, ώστε να βγάζει τέτοια υγρά που να μένουν και να συνεχίζουν και. Εντάξει, αυτό είναι το σαφώς και είναι το κορυφαίο ζητούμενο, είναι και το δυσκολότερο, έτσι. Συνέχεια στην αγορά. Ειδικά μπορεί όλα τα υγρά να είναι καλά, δηλαδή στη σειρά που βγάζεις τα 5 μπορεί τα 3 να γίνουν τέτοιο και τα 2 να πάνε λίγο πιο πίσω. Θα έρθουμε και σε αυτό, αλλά έτσι όπως είναι οι παρούσες συνθήκες, είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Έχει εθιστεί ο κόσμος, όχι πως είναι άμυρος, αλλά εν πάση περιπτώσει οι περισσότεροι που θα μπουν μέσα και εκεί που βλέπανε 10 υγρά, 20 να διαλέξουν, ξαφνικά βλέπουν ένα μαγαζί από πάνω μέχρι κάτω με πολύχρωμα μπουκαλάκια, τρελαίνεται ας πούμε, και νιώθει ότι έχει την πολυτέλεια να δοκιμάζει, να κάνει, το βλέπουν αυτό οι εταιρείες και είναι ένας φαύλος κύκλος. Από την άλλη, πάλι σε όρυπος θα διακόπτω πάλι, από την άλλη δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που θα μπει σε ένα μαγαζί που θα έχει 200 υγρά και θα δοκιμάσει και τα 200. Εγώ νομίζω τουλάχιστον δική μου εμπειρία, ότι στα maximum 7-8 υγρά, maximum έχει κουραστεί ήδη. Ναι, ισχύει αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντική και η εμπλοκή του πολιτή, ακριβώς. Το να εντοπίσει με την εμπειρία του περίπου τι ζητάει, αυτό, τι θα ζητάει προτείνει. Ο τέτοιος. Ή ακόμα και με την περιγραφή και μόνο. Εμένα μου έρχονται και με περιγραφή, ας πούμε, τους κατευθύνω, γιατί αν αρχίσω να τους τα δίνω όλα, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα τον μπερδέψω δηλαδή πιο πολύ, δηλαδή θα τον χάσω από πελάτη σε τέτοια φάση. Αυτό που θέλω να πω σε σχέση με τα προηγούμενα, σε σχέση δηλαδή με το ότι στην πρώτη επαφή που έχεις, στις πρώτες δύο τζούρες που παίζεται το στοίχημα, αν εκεί την ώρα θα πει «Α, αυτό μου αρέσει». Εδώ λοιπόν είναι πραγματικά κάτι που δυσκολεύει, πιστεύω, πάρα πολύ αυτούς που βλέπουν με επαγγελματική προοπτική το μιξάρισμα. Ο εύκολος τρόπος είναι αυτό που ξέρουμε όλοι, δηλαδή είτε να κάνω ένα τρελό overflavor, οπότε στην πρώτη-δεύτερη γεύση θα καταλάβει πολλά πράγματα, ή μπόλικο, ας πούμε, γλυκαντικό, και τελείωσε. Το θέμα είναι ότι όταν θα το πάρει αυτό το υγρό και θα πάει σπίτι του, να μην το μετανιώσει. Δηλαδή και εδώ ξανά πρέπει να βρούμε μία χρυσή τομή, ούτως ώστε όταν θα το δοκιμάσει να πει «Ναι ρε φίλε, μ' αρέσει, ενδιαφέρον, πρωτότυπο, γι' αυτό έψαχνα». Να το προτείνει και αλλού, αλλά βασικά να μπορέσει να το ατμίσει. Είναι πάρα πολλοί που το παίρνουν, το δοκιμάζουν, δηλαδή εγώ θυμάμαι και από εμένα. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα όλοι πάνε με ένα dripper, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει, ή απαιτούν και καλά κάνουν στα δοκιμαστήρια πλέον να υπάρχουν αξιοπρεπείς ατμοποιητές για να έχουν μια σωστή απόδοση. Παίρνουν το μπουκαλάκι λοιπόν, το πληρώνανε, το βάζανε στον ταπεινό τους ατμοποιητή και στις 5-10 τζούρες, ας πούμε, ξέρω εγώ, κολούσε το στόμα τους από τα γλυκαντικά, από μια κακοφτιαγμένη συνταγή. Είναι διάφορα πράγματα. Εντάξει, δεν περιμένουμε από τη μια μέρα στην άλλη να αλλάξουν. Υπάρχουν και οι κακοί επαγγελματίες, να το πούμε και αυτό. Δηλαδή, παντού. Παντού, παντού. Σαφώς και δεν το εντοπίζω. Οπότε
είναι και λίγο τύχη. Το τι θα διαλέξει κανείς, αν θα βρει, δεν είναι λίγοι. Δεν είναι λίγοι. Εγώ σου λέω την εμπειρία μου τώρα μέσα και από την ομάδα, ας πούμε, οι οποίοι λέγανε ότι ξέρεις κάτι, ρε φίλε, έψαχνα να βρω κάτι τόσο απλό. Mm-hmm. Μία συνταγή η οποία να είναι αυστηρά καπνική, χωρίς πολλές γλυκύτητες, χωρίς παιχνίδια. Θέλω κάτι που να μου θυμίζει όσο γίνεται πιο τσιγάρο. Αυτό έχω ανάγκη, αυτό θέλω. Μπορείς. Παρόλα αυτά δεν υπήρχαν πολλά τέτοια. Στην ελληνική αγορά τουλάχιστον ήταν ελάχιστα. Άρα λοιπόν η αλήθεια είναι ότι όταν έχω δώσει εγώ για να κάνω και μια πάσα στο All Hubs, το οποίο από ό,τι ξέρω είναι αυτό που σου άρεσε και λιγότερο, το All Habits παραδείγματος χάρη, που είναι ένα από αυτά τα υγρά, ο σχεδιασμός του ήταν κάπως έτσι. Mm-hmm. Να καλύψει τον ατμιστή, ο οποίος μόλις διέκοψε ή προσπαθεί να διακόψει το συμβατικό τσιγάρο, να βρει κάτι... Θα... Ναι, θα βάλει και λίγο παραπάνω νικοτίνη στην αρχή και θα πάρει αυτό το αυστηρά τσιγαρίσιο καπνικό. Ίσως και γι' αυτό δεν μ' άρεσε. Ναι, ίσως επειδή ήταν full, ενώ σου λέω από τα 6, σου λέω τα 5, τα βρήκα καταπληκτικά καπνικά, εκτός από αυτό το ένα που σου είπα. Συζητώ. Εδώ στην παρέα μας τώρα έχουμε και έναν γνωστό και μη εξαιρετό, ο οποίος εντάξει, ας πούμε, λούζεται με το All Habits. Δεν το λέω για να κάνουμε το. Κάνει την έκδοση η οποία είναι και free, ας πούμε. Δεν τίθεται θέμα. Ναι. Θέλω να σου πω, και έψαχνε ο άνθρωπος όπως ψάχνουν και πολλοί. Κατέβαιναν για να πηγαίνουν σε μαγαζιά. Μα δεν θέλω, ρε φίλε, ούτε καραμέλα, ούτε βανίλια, ούτε μπισκότο. Δεν ήθελε ούτε ημικαπνικό. Ήθελε κάτι να είναι σε εισαγωγικά το τασάκι που το λέμε. Τασάκι που λέμε. Άρα, λοιπόν, αυτό ήταν ένα προφίλ το οποίο, αν θέλεις, με την εμπειρία που είχα βιωματικά από το μιξάρισμα, θα έβγαινε. Κάπως έτσι λοιπόν δεσμεύτηκε και η πρώτη... Ήταν και ένα προφίλ που έλειπε. Ναι. Νομίζω πως έλειπε, ναι. Και μαζί με αυτή υπήρχαν και άλλες 2-3 παραλλαγές και έχουν στην πορεία... δημιουργηθεί και κάποιες άλλες. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν θα ακολουθήσουν ή όχι, θα εξαρτηθεί και από την ανταπόκριση. Και όμως και γι' αυτό το. Εγώ κοιτάξτε, αυτό προϋπήρχε, το είχα βγάλει. Αλλά θυμάμαι ότι όταν επισκεπτόμουν, ας πούμε, και καθόμουν σε κάποια καταστήματα και πίνα καφέ, έβλεπα ότι όταν έμπαινε μέσα κάποιος και ζητούσε ένα τέτοιο προφίλ, οι μεγαζάτορες, οι πολίτες, δίνανε κάποια πολύ συγκεκριμένα υγρά από εταιρείες. Οι οποίες μπορεί να φαίνονται ότι τέλος πάντων να τις υποτιμούμε, να λέμε δεν είναι καλή, είναι κινέζικη, είναι ξέρω εγώ τι είναι, όμως πουλάει τρελά γιατί ακριβώς καλύπτει αυτή την ανάγκη. Mm-hmm. Γίνει ένα καθεστώς σε αυτό το κομμάτι, είναι 2-3 υγρά. Άρα λοιπόν αυτή ήταν η προσέγγιση όσο αναφορά την πρώτη συνταγή. Μάλιστα. Όσον αφορά την ελληνική αγορά, μάλλον θα σου πω, βλέπουμε πολλές εταιρείες να βγάζουν υγρά. Βασικά, νομίζω πλέον οι περισσότεροι βγάζουν υγρά. Δηλαδή, είτε μαγαζιά, είτε πώς το λένε, αλυσίδες καταστημάτων. Γενικότερα βλέπουμε πολύ DIY υγρό και πολλά νέα υγρά ελληνικά. Να. Την άποψή σου. Η άποψη δεν θέλω να μου πεις ότι αυτό μου αρέσει, αυτό δεν μου αρέσει. Θέλω να μου πεις γενικά πώς το βλέπεις σαν εικόνα και. Θα το έκανα ούτως ή άλλως αυτό. Εγώ θεωρώ. Αν έχεις δοκιμάσει πώς βλέπεις καταρχάς το επίπεδο που είμαστε, mm-hmm. και αν θεωρείς ότι υπάρχουν κάποια τα οποία είναι άξια να υπάρχουν στα ράφια των καταστημάτων. Ναι. Λοιπόν, θεωρώ καταρχήν να ξεκινήσω ανάποδα. Θεωρώ ότι το επίπεδο των μίξερ και ειδικά αυτών που θα ακολουθήσουν, οι οποίοι mm-hmm. πατάνε σε μία εμπειρία άλλων και καλά κάνουν, είναι εξαιρετικά υψηλό. Δεν βλέπω σε επίπεδο συγκριτικά μεγέθους χώρας, πληροφόρησης, δυνατοτήτων κτλ. Να υπολοιπόμαστε σε τίποτα. Αντιθέτως, το βλέπω και σε επίπεδο συνταγών που κυκλοφορούν, τέλος πάντων, που δείχνει ο καθένας, αν θέλεις, και λίγο τα νύχια του, ας πούμε, το τι μπορεί να κάνει. Δεν βλέπω πουθενά να υπολοιπόμαστε. Από όσο θυμάμαι στο περίπου, θα πω, ας πούμε, είτε στο ELR, είτε λιγότερο στο ETF, ενώ στις σελίδες στις οποίες ανεβαίνουν, δέσποζαν και παραμένουν ελληνικές συνταγές πάρα πολλές. Mm-hmm. Όχι μόνο καπνικές. Οπότε,
πραγματικά, και δεν είναι μόνο η δική μου η εικόνα, αλλά και με δεδομένα, έτσι. Παραμένουν, υπάρχουν πρωτιές. Στις πρώτες 10 σελίδες υπάρχουν πάνω από 30 ελληνικές συνταγές. Είναι μεγάλος ο αριθμός, αν σκεφτούμε τις δυνατότητες που είχαμε πριν λίγο καιρό. Τώρα, όσο αναφορά αυτά καθ' αυτά τα προϊόντα, νομίζω ότι η απάντηση μου γενικά θα ήταν ότι αυτό το κρίνει η αγορά. Δηλαδή, από τη στιγμή που παραμένει ένα προϊόν, σημαίνει ότι υπάρχει κόσμος που το ζητάει, άρα λοιπόν η εταιρεία είναι βιώσιμη και συνεχίζει. Πιο συγκεκριμένα τώρα, υπάρχουν κάποια τα οποία τα δοκίμασα και μου έδινα την αίσθηση ότι υπήρχε πίσω από αυτά κάποια έμπνευση, κάποια ιδέα, η οποία όμως φοβάμαι ότι περιορίστηκε λόγω της γενικότερης οικονομικής κατάστασης. Δηλαδή, ο άνθρωπος που δέχτηκε και συνεργάστηκε με αυτό το μίξερ για να βγάλει το υγρό, του έβαλε και περιορισμούς, είτε προς τον αριθμό των αρωμάτων. Αρωμάτων και τέτοιο, ναι, ιδιότητας, ας πούμε, ακόμα. Ακόμα, ας πούμε, το βλέπουμε και από κάποιες πολύ κακές συσκευασίες. Γενικώς, όλης της παρουσίας που ας μη γιόμαστε, είναι σημαντικό. Συμπληρώνει ένα καλό υγρό. Δεν θα στο απογειώσει, αλλά νομίζω ότι θα του δώσει έξτρα πόντους αν ένα υγρό είναι, ας το πούμε, μετριοπτικό. Ναι, ωραία, ας το πέρα. Αν είναι, περνά... Κοίταξε, είναι το μισό marketing, να σου το πω. Κοίταξε να δεις κάτι. Ναι, τα νούμερα λένε και παραπάνω. Και ναι. Εντάξει, αυτό μπορεί... Και δεν θέλω να το δεχτώ πολύ, αλλά εντάξει, έχω και μια εμπειρία από management marketing και θεωρώ ότι... Εμένα ήταν η δουλειά μου, γι' αυτό λέω, σε διαφημιστικές μου χρόνια. Αλλά οπότε, και η δουλειά μου είναι το design ουσιαστικά, και επειδή το ξέρω. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Βέβαια, μην φτάσουμε στο άλλο άκρο, έτσι να τρώμε, ας πούμε, πρόλογο παπά, ας πούμε, από μια πολύ καλή ετικέτα και το υγρό να είναι. Όχι. Να κοιτάμε την ουσία, να κοιτάμε αν αυτό που μας αρέσει είναι αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, αυτό που θέλουμε, να μην επιτρέπουμε να μας πασάρουν σκουπίδια, να έχουμε αυστηρή κριτική. Να δοκιμάζουμε, υπάρχει ποικιλία, δεν το βρήκες εδώ, θα βρεις κάτι άλλο παραπέρα. Τώρα εντάξει, είναι και θέμα αισθητικής. Εγώ δίνω βάρος σε αυτό το κομμάτι. Δίνω βάρος ούτως ή άλλως. Είναι μέρος της καθημερινότητάς μας, να έχουμε μια καλή αισθητική. Άρα λοιπόν νομίζω, για να σου απαντήσω τελικά, ότι εκεί χωλαίνουν πολλά προϊόντα. Βλέπω δηλαδή μια πολύ κακή παρουσίαση, βλέπω ότι είχε μια πολύ καλή ιδέα από πίσω ο δημιουργός. Αλλά δεν είχε τις βάσεις να την τελειοποιήσει. Νομίζω ότι κάποιος τον κράτησε, δηλαδή ότι δεν θέλω να... Νομίζω ότι αυτός που έφτασε εκεί πέρα είχε κάτι στο μυαλό του. Ναι. Ρωτάει ο Γιώργος ο Χαλάρης στον Κούφι, λέει, έχει διαφορά με τη συνταγή που υπάρχει στους Vapal και εμείς. Από περιέργεια, λέει, ρωτάω και μόνο. Ναι. Καλή ερώτηση κιόλας, για να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί όχι πως έχει καμία σημασία. Με έχουν ρωτήσει και εμένα για τον Κούφι συγκεκριμένα. Είναι διαφορετικό. Η λογική, με πολύ απλά λόγια, ήταν να κρατήσω αυτό τον πυρήνα της ιδέας, δηλαδή ότι είναι ουσιαστικά ένα τύπου RY, ένα αυτό που λένε τριμπεκίζει, έτσι, από λάθος πάλι. Η ιδιοποιώς διαφορά, αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει, είναι το φυσικό βούτυρο. Και από εκεί και πέρα, εγώ ένιωθα ότι αυτό χρειαζόταν κάποια επιπλέον πολυπλοκότητα, που όπως γράφω και στις περιγραφές, δόθηκε με μπισκότα και με κάποια άλλα πράγματα για να έχει και περισσότερο βάρος. Κυρίως όμως, αυτό είναι το σημαντικότερο, έχουν προσθεθεί και άλλα καπνικά. Και αυτό ήταν και το δυσκολότερο κομμάτι, έτσι, για να μπορέσουν αυτά να δέσουν, χωρίς, ξαναλέω, να χάσουμε την ταυτότητα του, που ήταν και παραμένει. Εντάξει, όταν εγώ το έδωσα στους δικούς μου τέστερ, αυτοί το πήγαν παραπέρα, πριν καν φτάσει για να περάσει τους τέστερ της εταιρείας, ας πούμε, ήμουν πολύ ικανοποιημένος όταν μου λέγανε ότι, ξέρεις κάτι, μας άρεσε, ήμασταν φανατικοί του Goofy, δεν περιμέναμε, ας πούμε, ότι θα μπορούσε να πάει και λίγο παραπέρα. Χωρίς να είναι δύσκολη, γιατί είναι δημόσια η συνταγή, είναι μια πολύ απλή συνταγή, είναι στροπημένη, από εκεί πέρα μπήκανε πράγματα, θεωρώ, σωστά, και είμαι βέβαιος, ειδικά για το συγκεκριμένο, ότι θα έχει και μεγάλη απήχηση.
γιατί φάνηκε ότι λέω προσπαθώ να το στηρίξω κιόλας, φάνηκε ότι είχε μεγάλη απήχηση και σε κόσμο ο οποίος έχει ξεκόψει από τα καπνικά ή δεν ήταν ποτέ φίλο. Ναι, είναι ένα εύκολο υγρό. Είναι εύκολο υγρό, δεν είναι εύκολο σκληρό. Εύκολο και καθημερινό. Από, δεν κουράζει και, και αυτά τα στοιχεία όλα λοιπόν ήθελα να τα διατηρήσω και δούλεψα προς την κατεύθυνση να προσθεθούν πράγματα τα οποία θα το κάνανε λίγο να γίνει περισσότερο προς το καπνικό. Να μην περιοριστεί σε ένα απλό συνδυασμό τύπου RY4, ας πούμε. Παρόμοιο εγώ με αυτό που σου λέω με το καθημερινό, το οποίο δεν περίμενα να μου αρέσει και μου άρεσε πάρα πολύ και στο είχα πει νομίζω, είναι το Captain Black. Το Captain Black, λοιπόν, το Captain Black. Το οποίο εγώ, Captain... δηλαδή, έτσι όπως το είδα, δηλαδή μόνο και μόνο από το χρώμα, διαβάζω Captain Black, λέω εντάξει, βαρύ θα είναι και αυτά, και όμως ήταν ίσως από τα... έβγαλα 2-3 που είναι αγαπημένα μου, ίσως από τα 3 αγαπημένα μου σε σχέση με τα 5 που μου αρέσανε. Ναι. Σύνικο, ξέρεις τι γίνεται με το Captain Black, έχει πολύ πλάκα. Θα πω το εξής. Ήταν outsider, αν θυμάμαι καλά, μου είχες πει. Σου το είπα και να σου πω λίγο ένα βήμα πιο πίσω. Το πιο δύσκολο σημείο που αν θέλεις με άγχωσε, γιατί κατά τα άλλα όλη η διαδικασία ήταν πραγματικά απρόσμενα διασκεδαστική για μένα, ήταν το κομμάτι του να επιλέξω προφίλ. Είχα δημιουργήσει ένα στάζ, ένα πορτφόλιο από συνταγές όλο αυτό το διάστημα που ήταν ιδιαίτερα παραγωγικό, το οποίο... ήταν τέλος πάντων περίπου μερικές εκατοντάδες από συνταγές και οι περισσότερες από αυτές ήταν καπνικές. Οπότε όταν ξαφνικά πρέπει να κάνεις, να το περιορίσεις και να προτείνεις κάποιες, έστω και αρκετές, ας είναι 50-60, είναι πάλι δύσκολο. Είναι, από τις οποίες θα περάσουν 20-10 να φτάσεις σε μια εξάδα. Αν εξαιρέσουμε λοιπόν το γκούφι που ήταν εδώ, ήθελα να μπει και μία τέτοιου τύπου συνταγή, η οποία κατά τη γνώμη μου δεν υπήρχε. Όσες προσπάθειες, όσο και αν τις ήθελα, είχαμε κάνει και κάποια reviews στους Alchemist από ανάλογα υγρά, απήχαν παρασάγκας, ούτε καν πλησίαζαν. Άρα λοιπόν θέλησα να δώσω ένα τέτοιο υγρό, το οποίο ταυτόχρονα όμως έτσι, να είναι αρωματικό, να έχει τα χαρακτηριστικά ενός σκούρου καπνού, πίπας, να έχει κάποια φυσικότητα, να έχει κάποια παιχνιδίσματα, κάποιες νότες. Παρόλα αυτά, ομολογώ ότι και εγώ και ο Τάσος συμφωνήσαμε με τον Παλαζάρου ότι θα το βάλουμε ως σε εισαγωγικά δοκίμη, ότι ξεχωρίζει, ότι είναι outsider. Και βλέπουμε πώς πάει. Και βλέπουμε πώς πάει. Ήταν και ένα, σε εισαγωγικά πάλι, κοινωνικό πείραμα, γιατί και για τους υπόλοιπους που ασχολούνται επαγγελματικά και για τους ερασιτέχνες μίξερ, αυτά όλα θα πρέπει να είναι πληροφορίες. Βλέποντας ότι έχει απήχηση ή το δοκιμάζουν και τους αρέσει, θα τολμήσουν ακόμα περισσότερα πράγματα και έτσι ρολάρει. Μάλιστα. Αγαπημένος από τη σειρά ποιο είναι? Με σκότωσες, Νίκο. Εντάξει, όλα αγαπημένα σου είναι, αλλά ρε παιδί μου, αν έλεγες ότι μέσα στη μέρα ότι θα κάνω περισσότερο από αυτό, ας πούμε, ή αυτό είναι αυτό που το νιώθω έτσι πιο αγαπημένο. Όλοι έχουμε κάποιο αγαπημένο υγρό. Μας αρέσουν 10, αλλά το ένα είναι το... Κατά καιρούς, άτμιζα περισσότερο, επειδή το επιθυμούσα, κάποιες από αυτές τις συνταγές. Το Lhabits ήταν για αρκετό διάστημα, ειδικά τον πρώτο καιρό. Το Lounge ήταν μια συνταγή την οποία όταν το έκανα... Το Lounge, το Lounge λοιπόν ήταν μια συνταγή η οποία την ήθελα να μην είναι πολύ έντονη, να μην με κουράζει. Το έκανα, δηλαδή το σχεδιάσα με τις δικές μου ανάγκες όταν το έκανα και κάπως την ξέχασα κιόλας. Δηλαδή την έβαλα στην άκρη, δεν την είχα δουλέψει μέχρι να μου ξαναδοθεί ένα feedback από κάποιους που το δοκιμάσανε. Σε αυτή τη φάση θα πω το Redskin. Το Redskin είναι η άποψή μου για τα σύγχρονα αμιγώς καπνικά. Δηλαδή θεωρώ έτσι θα πρέπει να είναι. Έτσι θα πρέπει να ήταν τα καπνικά. Θα πρέπει να είναι τα καπνικά, τα
μηχανικά, όχι μηχανικά, όχι RQI, όχι πολλά-πολλά. Γιατί δεν έχει τέτοια στοιχεία. Είναι γνήσιο καπνικό. Φυσικά έχει ταυτότητα, έτσι. Δηλαδή έχει μέσα αυτές τις νότες που είναι πολύ συγκεκριμένες. Ξυλώδη, σέρφη και όλα αυτά. Αν σ' αρέσει, δεν σημαίνει, δεν μιλάω για το προφίλ, μιλάω περισσότερο για το σχεδιασμό και την ισορροπία. Αυτό. Αυτό. Mm-hmm. Ωραία, θα ερωτήσω που μου κάνουν και στο chat. Ένα, πόσο χρόνο θέλει για στυπάρισμα, για ορίμανση ουσιαστικά. Δεύτερο, και αποκατάλοιπα πώς θα πάνε. Ναι. Λοιπόν, ο χρόνος ορίμασης συνολικά, και για να μην κουράζουμε τον χρόνο με μία μέρα παρακάτω παραπάνω, ναι. Όπως έχω γράψει, 7 με 10 ημέρες. Εντάξει, 7 με 10 ημέρες, να διευκρινίσουμε ότι είναι για να πάρει αρκετά ικανοποιητικά το προφίλ. Να μην χάνει δηλαδή στοιχεία αποτελούν την ταυτότητά του, να μην χάνει νότες και δεν συμμαζεύεται. Θα, όσο το αφήνουμε, αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα των καπνικών, θα γίνεται πιο smooth, θα γίνεται πιο μεστό, θα αναδεικνύονται ακόμα περισσότερο τα αρώματα, αλλά πραγματικά ατμίζεται ικανοποιητικά σε αυτές τις μέρες. Θα μου δώσεις μισό λεπτό και θα ήθελα να το τονίσω αυτό ιδιαίτερα. Και δύο λεπτά, μα θες. Okay. Έχω δεχτεί και δεν το περίμενα και έγινα δέκτης από, για συγκεκριμένα αρώματα κιόλας. Ένα από αυτά είναι το προαναφερθέν Captain Black. Δέκτης μηνυμάτων λοιπόν, οι οποίοι παιδιά τα πήρανε, τα δοκιμάσανε, τα κάναν shake and vape και ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι, πάρα πολύ ενθουσιασμένοι. Αυτό με χαροποιεί βέβαια, δεν μπορώ να πω, αλλά σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο προτείνω. Τους αποτρέπω να το κάνουν λοιπόν αυτό. Θα πρέπει να περιμένουν, δεν είναι τρελός ο χρόνος, 10 μέρες ας περιμένουν, ούτως ώστε και να μην αδικήσουμε τα υγρά και κυρίως να μην σπαταλάνε τα χρήματά τους. Το αποτέλεσμα θα είναι σημαντικά καλύτερο όταν ολοκληρωθεί η ορίμαση. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό, είναι ο ενθουσιασμός, είναι το hype, είναι κάποια καλιά συνήθεια. Δεν είναι shake and vape τα υγρά. Έτσι, και δηλαδή θέλω να είμαι απόλυτα τίμιο σε αυτό, γι' αυτό και λίγο καμιά φορά έτσι προθυμένα ελαφρώς το τονίζω όπου βρω ευκαιρία, για να είναι δίκαιο το αποτέλεσμα. Επίσης δεν το λένε και πουθενά ότι είναι shake and vape. Όχι, εγώ το τονίζω, γι' αυτό και σου είπα όταν ξεκινήσαμε την κουβέντα μας, το διακρίναμε, το γράφω κιόλας ότι πρόκειται περί mix shots, αλλά δεν είναι σε καμιά περίπτωση shake and vape. Και όπου βρεθώ, όσο μπορώ να τα παρακολουθήσω, το γράφω. Βέβαια, να πούμε το εξής, για να είμαστε και λίγο πιο δίκαιοι. Τα περισσότερα μηνύματα ήταν πάνω, αφορούσαν το Captain Black και το Redskin. Mm-hmm. Όντως τα συγκεκριμένα δίνουν γρήγορα, δίνουν γρήγορα προφίλ. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι αυτό. Ακολουθεί μια μικρή κοιλιά, η οποία μπορεί να μην γίνει αντιληπτή από τους περισσότερους, αλλά πρέπει να το πούμε, και πραγματικά έρχεται πολύ γρήγορα το επιθυμητό αποτέλεσμα. Έχει να κάνει με τα αρώματα που χρησιμοποιούν. Mm. Δεν υπάρχει κάτι που έχουν επιλεχθεί τέτοια αρώματα. Δεν χρησιμοποιήθηκαν όμως με γνώμονα, με στόχο να τα διαφημίσουμε ως AKV, παρόλο που ενδεχομένως θα μπορούσε να γίνει αυτό και παρόλο που πιστεύω ότι αυτό που τα τμήσαν δεν το λένε για να μου χαϊδέψουν τα αυτιά, γιατί τα πληρώσαν οι άνθρωποι, mm-hmm. αλλά το λένε γιατί βλέπουν προφίλ. Ας μην το κάνουν, ας δείξουν μια μικρή υπομονή και νομίζω ότι θα είναι πολύ πιο ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα. Το ίδιο έκανα και εγώ. Εγώ σου είπα ότι τα δοκίμασα έτσι αλλιώς. Ναι. Έπρεπε να τα δοκιμάσω για να έχω και μια άποψη τέτοιο. Έτσι κι αλλιώς εγώ τα δικά μου τα αφήνω, γιατί γενικά έχω παρατηρήσει ότι αρώματα που σου λένε ότι στις 3 μέρες, 4 μέρες και περνάει 15-20 και είναι πολύ καλύτερα. Οπότε και εγώ να ξέρεις ότι θα τα ξαναδοκιμάσω σε καμιά εβδομάδα περίπου. Έτσι κι αλλιώς. Γίνεται τώρα. Πάλι πάμε, είναι σε κάποια πράγματα τα οποία συνήθως τα περνάμε στο πόδι, αλλά νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό βήμα εδώ να υποθούνε. Δεν μπορεί ένα υγρό, όταν άλλος λέει είναι 3 ημερών, 4 ημερών, δεν ξέρω τι χρόνο δίνει, πάντως ένα σύντομο χρόνο, το δοκιμάσεις. Αν δεν έχεις ξανατμίσει το συγκεκριμένο υγρό, λες οκ, okay, αυτό είναι. Αυτό είναι, ναι. Ικανοποιεί, μπράβο. Αν λοιπόν αυτό το υγρό τώρα το αφήσεις
10 μέρες και το βλέπουμε ότι το γράφει ο κόσμος. Δεν το λέω εγώ, δεν είναι θέμα εγώ τι ξέρω. Το θέμα είναι ότι το γράφει ο κόσμος από την εμπειρία του. Το δοκιμάζει και λέει, α, είναι πολύ καλύτερο. Άρα λοιπόν εδώ κάτι γίνεται. Το ανάποδο, λέω... το ανάποδο μπορεί να συμβεί, γιατί εγώ έχω ακούσει, ας πούμε, και μάλλον θα σου το πω και διαφορετικά. Εμένα μου έχει τύχει να υπάρχει υγρό το οποίο το δοκίμασα αμέσως, αμέσως εννοώντας στην τρίτη μέρα, ας πούμε, και μέχρι να το τελειώσω, όσο πέρναγε το τέτοιο, με ενοχλούσε. Δηλαδή, έβγαζε αρώματα τα οποία εμένα σαν προφίλ δεν μου κάνανε. Τα φρούτα. Εγώ κάνω μόνο φρούτα, να ξέρεις. Είμαι φρουτένιος φουλ. Ναι, Νίκο, υπάρχει μια λογική πίσω από αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχουν ούτε κλειστά κουτιά, ούτε μαγικές προσεγγίσεις. Mm-hmm. Αναλόγως με τους χρόνους ορίμασης που υπάρχουν, ο γενικός κανόνας είναι ότι όσο πιο σύντομα οριμάζει κάτι, έτσι υπάρχει μια καμπύλη. Τα είχα γράψει τέλος πάντων και στον οδηγό. Mm-hmm. Η ουσία είναι ότι όσο πιο γρήγορα οριμάζει κάτι, τόσο πιο γρήγορα θα αρχίσει και να αποδομεί. Μπράβο. Οπότε τα φρούτα είναι τα πρώτα. Μπορούν άνετα να ατμιστούν την επόμενη μέρα, κυρίως για λόγους ομογενοποίησης, δηλαδή ούτε καν τρεις μέρες, αλλά πολλά και την επόμενη μέρα, διατηρούν όλες αυτές τις φρέσκες νότες, τις λεπτές, τα πιο πτυτικά αρώματα που χάνονται και δίνουν αυτή την φυσικότητα και τη ζωντάνια. Το έχεις παρατηρήσει και εσύ ότι καθώς περνάνε οι μέρες, το μείγμα γίνεται πολύ πιο flat, γίνεται ένα άχρωμο, γενικά προσδιορίστα γλυκό πράγμα και καταντάει, ας πούμε, κουραστικό. Άρα λοιπόν πράγματι γι' αυτό και είναι σημαντικό να ακολουθούμε τις οδηγίες των ανθρώπων οι οποίοι τα σχεδιάσανε. Άμα σου λέει ότι ατμίζεται σε τρεις ημέρες, ατμίσέ το σε τρεις ημέρες. Τώρα αν σου λέει ψέματα, θα εκτεθεί κάποια στιγμή, θα το βρει και μπροστά. Θα το καταλάβεις. Θα γίνει. Κυκλοφορούν αυτά τα πράγματα. Αλλά γενικώς ο κανόνας είναι, όταν κοιτάμε προφίλ τα οποία είναι αμυγός με φρούτα, ατμίζονται πράγματι πολύ γρήγορα. Στη συνέχεια έχουμε μπισκότα, κρέμες και αποκορύφωμα είναι τα καπνικά. Τα ενδιάμεσα κοινά καλύπτονται από τις μίξεις ανάμεσα σε αυτά. Έτσι. Βέβαια, τώρα μου έρχονται σκέψεις καθώς το άλλο, δεν ξέρω μήπως κουράζω και τον κόσμο, ότι όταν θα μου κάνεις μία μίξη, παραδείγματος χάρη καπνικό με φρούτο, θα πρέπει να έχει προνοήσει, και θεωρώ ότι γίνεται από ο σωστός δημιουργός, ούτως ώστε να βάλει, ας το πούμε έτσι απλοϊκά, να βάλει παραπάνω αρώματα φρούτων, ούτως ώστε κατά το απαιτούμενο διάστημα της ορίμασης του καπνικού αυτά να επιζήσουν. Να επιζήσουν, και στο... ακριβώς. Άρα λοιπόν δεν είναι απλά έλα μωρέ τι έγινε, θα το πάρω λίγο πιο άτον. Όχι ρε φίλε, αυτό που θα ατμίσει τις τρεις ημέρες πέντε μπορεί να είναι μόνο φρούτο. Γιατί το καπνικό ακόμα από πίσω μπορεί να σου βγάζει τίποτα τρελά off notes, ας πούμε, τα οποία περιμένεις να φύγουν. Έτσι το έχει σχεδιάσει ο άλλος. Δεν μπορείς να το αγνοείς και μετά να βγαίνεις να γράφεις «Ω, είναι μάπα, είναι αυτό, εγώ το έκανα και δεν μ' άρεσε, ήταν ένα μέτριο υγράκι». Τώρα είδα και κάτι που λέει και ο Σάββας, ναι, ότι έχει απαλά φρούτα να τον γρήγορα. Σωστό και αυτό, ναι. Υπάρχουν κάποια... Κεράσια, κιουί και τέτοια. Και από κάτω ακριβώς ρωτάνε ποιο υγρό είναι κοντά στο loose cannon. Φαντάζομαι τη rope cut, το loose cannon. Από τα δικά μου, κανένα. Κανένα. Δεν είχα κανένα, δεν είχα στο μυαλό μου καθόλου. Πραγματικά, τίποτα από όλα αυτά που έκανα δεν είχε... Να μοιάζει με κάτι άλλο. Ναι, δεν ήθελα να κάνω κάτι. Αν ήταν να κάνω κάτι που έμοιαζε, και το λέω έτσι χωρίς να το σκεφτώ και εύκολα, θα ήταν κάτι πολύ πιο εμπορικό και πολύ πιο εκ του ασφαλούς. Δηλαδή θα βασιζόμουν πάνω σε δεκάδες παραλλαγές, τουλάχιστον 6-7 έχω δώσει, 5-6 έχω δώσει τουλάχιστον, και άλλες τόσο προφορικά, τριμπεκοειδή. Θα πήγαινα σίγουρα σε κάποιο τέτοιο μίξ. Είσαι κάτι RY4, ας πούμε, είσαι κάτι τέτοιο. Βανίλια, κλασικά, καπνικό. Βέβαια, το οποίο βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι και να μην λέμε χαζά, το Goofy σε μεγάλο βαθμό είναι ένα τέτοιο. Ναι, ναι. Γι' αυτό και έχει ανάγκη να κάνω. Το Goofy είναι και μια συνταγή η οποία έχει παίξει πάρα πολύ, που έχει πάρα πολλές παραλλαγές. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι όταν πρωτοβγήκε το Goofy, το φτιάχνανε, το αλλάζανε, το ξαναφτιάχνανε αλλιώς, βάζανε πως ήταν εκεί, αφαιρούσαν από εκεί. Είναι μια συνταγή η οποία έχει παίξει πάρα πολύ. Τον έχουν κάνει, όπως λέμε, έτσι, στα πιο περιβέ, τον έχουν κάνει λάστιχο το γκαϊδί.
Μπούφι. Κοίταξε να δεις κάτι. Είχα δώσει κάποια έτσι, προσχέδια τα οποία έχουν καταναλωθεί σε λίτρα. Γιατί ακριβώς ήταν αυτό που ήθελε ο κόσμος. Τύπου candy μπέκα, sugar μπέκα και δεν συμμαζεύεται. Τα οποία βασίζονται ας πούμε, σε κάποιες τριπλέτες κλασικές. RY4W, ξέρω εγώ, Graham Cracker, πυραζίνη. Και μετά γινόταν ένα twist. Brown sugar με cotton candy. Κάπως έτσι τελικά, για να μην γελιόμαστε, κάπως έτσι προέκυψε λίγο και το Goofy. Και μάλλον είχε και μια, υπήρχε και μια ελαφριά τυχαιότητα. Δηλαδή έκανα διάφορα μπατσάκια, και δική μου, έτσι, για εκπαιδευτικούς λόγους αν θέλεις, και σε κάποια φάση ας πούμε, έχω μια υποχρέωση, καρπάζω ένα μπουκαλάκι, το φεύγω και καθώς ατμίζω, ας πούμε, βλέπω ότι μου αρέσει. Ξέρεις, και δεν θυμόμουν δηλαδή. Και, και κάπως έτσι ας πούμε, πήγε λίγο, λίγο παραπέρα και είχε αυτή την απήχηση που είχε. Τέλεια. Για τους vape alchemist, πες μου. Πω για τους vape alchemist, είναι λίγο αστείο αυτό που βλέπω. Με ρωτάει εμένα ο Χάλαρης, ο Τζορτζ Χάλαρης. Για τον ατμοποιητή. Εντάξει, νομίζω ότι κάνει... Ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Τη συγκράτησα για να την πω... Ανάποδα, λοιπόν, κοίταξε να δεις κάτι. Εγώ δεν γνωρίζω πάρα πολλά από hardware. Είμαι κύριος τύπος του MTL. Τώρα τελευταία οι κακές παρέες με έχουν μπλέξει λίγο παραπάνω με drippers και... Και πολύ καλά κάνανε. Σχετικά. Και εδώ πέρα όμως έχω πολύ συγκεκριμένη άποψη. Δηλαδή, τους χρησιμοποιώ περισσότερο ως εργαλεία. Άρα, λοιπόν, οι drippers που χρησιμοποιώ και από τους οποίους δίνω το τελικό OK αν θα περάσουν τα υγρά παραπέρα για να κλείσω μία συνταγή, είναι επίσης πολύ συγκεκριμένη. Μιλάω για Χάνταλι, Χάντεο, Wasp, που, μπράβο που προανέφερες. Wasp πάρα πολύ. Είναι φανταστικός, γιατί εγώ το λέω συνέχεια. Θα σου πω, όταν τον πρωτοπήρα, νόμιζα ότι είναι κανένα παιχνιδάκι. Γιατί, εντάξει, εγώ δεν τον είχα ανοίξει καν. Τον είχα, αλήθεια μου, τον είχαν στείλει, δεν θυμάμαι καν ποια εταιρεία μου το είχε στείλει. Και τον ανοίγω, το βλέπω, λέω εντάξει, μα δουλεύουν. Εντάξει. Να μην πω και εγώ τι ήταν, νόμιζα ας πούμε, εντάξει, έφευγε και το, ξέρεις, μόλις βραχή έφευγε το top cap ας πούμε, εντάξει, πριν αλλάξω ας πούμε το τσιμουχάκι. Εγώ δεν είχα τέτοια θέματα, απλά μου φάνηκε fake, μου φάνηκε ότι είναι τόσο λέει κινέζικη εταιρεία, ακού τι να είναι. Είναι ότι όταν το τρίπαρα, επίσης δεν ενθουσιάστηκα, αλλά δεν είμαι και ο καλύτερος, ξαναλέω, δηλαδή δεν δοκιμάζω πάρα πολλά πράγματα, τσιγαρίσια συστήματα και όλα αυτά. Μου λέει λοιπόν ένας φίλος τον οποίο θα κάνω ιδιαίτερη αναφορά στη συνέχεια, αν μου επιτραπεί, δοκίμασε με σκουνκ. Και ήταν ο μόνος λόγος που πήρα και σκουνκ, για να πω την αλήθεια. Και εγώ για σκουνκ μόνο μιλάω. Πραγματικά είχε μεγάλη διαφορά. Και συγκεκριμένα από το Σάββατο δεν τον έχω αφήσει από το χέρι μου. Δηλαδή, ξέρω, Τετάρτη τον έχω λιώσει πραγματικά. Είναι φανταστικός. Και πρόσεξε έτσι με ποια έννοια, ότι είναι ένας ατμοποιητής που στείνεται με μονή που κάνει 18 ευρώ. Ναι. Ναι, έτσι, ναι, είναι τόσο φθηνός, είναι τόσο απλός. Αν τον στήσει σωστά, δηλαδή, γιατί κάποιοι λέγανε ότι σφύριζε και αυτά. Εγώ έχω δύο, τους έχω και τους δύο πάνω σε σκουόγκ. Μιλάω μόνο για σκουόγκ, έτσι, όχι για να τρυπάρεις. Γιατί και να τρυπάρεις τώρα σε ένα τέτοιο αυτό, θα πρέπει να είσαι συνέχεια με το μπουκαλάκι. Είναι ίσως από τους καλύτερους, πώς το λένε, σε αυτό το budget και ίσως τρώει και πολλούς άλλους σε γεύση και σε γενικότερα απόδοση. Ναι. Για μένα. Άλλοι. Που τους έχω αφήσει ελαφρώς πίσω όταν πρόκειται να δοκιμάσω θα περάσει και από εκεί πέρα. Ήταν επίσης ο Παπηγιόν, τον οποίο δεν το χρησιμοποιώ τόσο πολύ πλέον, ο Νάρντα, που μέχρι τον έχω και εγώ ράφι. Μπράβο, κοίταξε να τώρα θα μπούμε σε άλλες κουβέντες. Ο Νάρντα, ας πούμε, θεωρούσα ότι ήταν, τώρα ίσως κάποιοι, τέλος πάντων, θεωρούσα ότι ήταν πάρα πολύ καλός μέχρι που δοκίμασε το Χάνταλι. Και εγώ ακριβώς αυτό πήγα να σου πω. Με το που πήρα εγώ το Χάνταλι, ο Νάρντα πήγε ράφι. Δηλαδή ήταν τόσο άμεση η σύγκριση και το κοντράστ που λέω, εργάμα του, δεν υπάρχει νόημα, αφού εδώ τα παίρνω πολύ πιο αναλυτικά, πολύ πιο ζωντανά, ποιος ο λόγος. Εντάξει, καλώς ήταν, έκανε τον κύκλο του. Τον ναι. Έκανε το hype του, λίστες, το ένα, τ' άλλο, ψάξε βρες. Okay. Και πρόσφατα πήρα και το GR1, τον οποίο δεν είχα τον χρόνο να τον πολυστήσω, με ένα-δυο στισήματα. Μου δίνει επίσης πολύ καλή γεύση, ικανοποιητική ανάλυση. Εγώ τώρα στο μυαλό μου τον έχω πολύ πρόχειρα, κάπου ανάμεσα στο Χάνταλ και στο Γάσ, πραγματικά. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ότι είναι σφιχτός. Είναι πολύ σφιχτός, για να σκεφτείς ότι εγώ το Γάσ τον έχω τον αέρα σου περνάει μια καρφίτσα.
Δηλαδή και να το κλείσω τελείως δεν θα με χαλάσει, επειδή είμαι ιδιαίτερα με τις σφιχτές τζούρες. Ο Wasp είναι με τέρμα ανοιχτό τον αέρα, το βρίσκω πάρα πολύ σφιχτό. Σούπερ, μια χαρά. Άρα λοιπόν κάπου εκεί κλείνω κιόλας με τους Dripper. Από εκεί και πέρα θα οπωσδήποτε θα δοκιμαστούν τα υγρά. Σε MTL. Θα δοκιμαστούν σε MTL, θα κάνει ένα πέρασμα από κάποιους μεσά τους για να δω και από εκεί τι γίνεται. Και αυτό είναι νομίζω. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Α, έχω ψέματα. Μου είπανε κάποιοι, γιατί δεν το αντέχω καν. Δεν είμαι, δηλαδή είμαι πολύ της σφιχτής τζούρας και έχω και κάποιον πολύ αεράτο, μόνο και μόνο για να ανεβάσω πολλά βατ και να δω τι γίνεται εκεί πέρα, κυρίως ως προς τις αντοχές. Σαν τέστινγκ, ας πούμε. Καθαρά για τέστινγκ, δεν το χρησιμοποιώ, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν έχω πνευμόνια για αυτά τα πράγματα. Τέλεια. Άρα λοιπόν, απαντήστε στη δεύτερη. Η πρώτη ερώτηση ποια ήταν? Για τους Vape Alchemist. Ναι, Vape Alchemist. Εντάξει, είναι μεγάλη αγάπη η Vape Alchemist. Είναι... Έχω δώσει πολλά εγώ, πολλά σε αυτή την ομάδα, πολλά οι υπόλοιποι διαχειριστές. Δεν υπάρχει κανένα κέρδος ουσιαστικά από εκεί. Το βλέπουμε, το ξεκινήσαμε δειλά-δειλά. Βάλαμε όλοι πλάτες για να γίνει αυτό το πράγμα και δεν ξέραμε πού θα πάει, έτσι πολύ φιλικά και πολύ απλά. Ήταν απίστευτη η ανταπόκριση του κόσμου. Ήταν βέβαια και, να το πούμε και αυτό, το αντιληφθήκαμε στην πορεία, ήταν τέτοια η συγκυρία που γινόταν το πέρασμα με το TPT mm-hmm. και τους περιορισμούς και όλα αυτά, οπότε πραγματικά εκτινάχτηκε. Ήταν απίστευτα μεγάλος ο αριθμός. Έχουμε φτάσει σχεδόν τις 12.000 μέλη. Ναι, ναι, και γι' αυτό σε ρώτησα κιόλας, γιατί έχει πάει... Και εγώ είμαι και φίλος με τον Άλεξ, τον Τζο Πλό, και γνωρίζω. Είναι πάει πολύ, πολύ καλά. Πάει πολύ καλά. Είναι το θέμα ότι το πολύ, πολύ ωραίο και πολύ ενδιαφέρον είναι ότι δημιουργήθηκαν επόμενες γενιές. Δηλαδή, οι πρώτοι που δηλώσαν ενδιαφέρον και το πήγαν λίγο παραπέρα και κάναν τις υπερβάσεις τους, διαβάσανε, ξοδέψανε από μόνοι τους, κάναν τα δικά τους πειράματα, τα φέρνανε ξανά, τα συζητούσαμε, είναι αυτοί που τώρα βοηθάνε και εμάς, και υπάρχει και τρίτη γενιά, αν θέλεις, οι οποίοι έχουν κάνει υπόομάδες, ασχολούνται με τις σέχτες που ονομάζουμε, κυρίως τον καπνίκο. Και μεταλαμπαδεύουν και αυτή τη γνώση τους στους πιο καινούριους και να είναι καλά, βοηθάνε και εμάς, γιατί είναι αδύνατο πολλές φορές έτσι, να απαντήσουμε. Δεν μπορεί να ακολουθήσεις και το κάθε trend που βγαίνει στο DIY. Δεν γίνεται, όχι, δεν γίνεται. Γι' αυτό και αυτή ήταν η αρχική σκέψη κάπου εκεί, δηλαδή να βγει ο οδηγός ο οποίος θα περιγράφει τουλάχιστον τα πολύ βασικά πράγματα για να μην απαντάμε στα ίδια και τα ίδια. Ουσιαστικά αφορμή ήταν ερωτήσεις που έβλεπα συχνά να συναντούνται, οπότε έδωσα την προσωπική μου ουσιαστικά, δεν υπάρχουν πουθενά γραμμένα αυτά και ό,τι κυκλοφορούσε τότε. Και πορευόμαστε και συνεχίζουμε και είναι όλα καλά. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό να βλέπεις παιδιά που μέχρι προχθές δεν ξέρανε, ας πούμε, τι είναι η γλυκερίνη και σε πάρα πολύ γρήγορο, σε πολύ μικροχρονικό διάστημα έχουν φτάσει να αναπτύσσουν αξιόλογες συνταγές, να βοηθάνε άλλους, να βαθμολογούνται καλά οι συνταγές. Νομίζω τους. Μια τέτοια περίπτωση, αν θυμάμαι καλά, αν ξέρω το story καλά, ήταν και ο Νίκος Σαρακενίδης, ο οποίος ξεκίνησε πολύ δυναμικά, δηλαδή ξεκίνησε έτσι ξαφνικά και ανέβηκε πάρα πολύ γρήγορα, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, δεν κάνεις λάθος. Ο Νίκος ήταν από τους ανθρώπους που συμμετείχαν από νωρίς στις αναρτήσεις που γίνανε. Σκάλιζε, διάβαζε, από νωρίς. Αυτό. Είχε τη δική του την άποψη, δοκίμαζε, βοηθούσε, οπότε σε κάποια στιγμή οι διαχειριστές, οι συντονιστές που προηγούμασταν το βάλαμε στην παρέα και είχε όλη αυτή την εξέλιξη που γνωρίζετε. Ακριβώς. Λοιπόν, θα σου κάνω δύο τελευταίες ερωτήσεις γιατί πρέπει να κλείσουμε σε λίγο γιατί έχω να κάνω και, πώς το λένε, κληροσούλες, κλασικά. Θέλω να πεις τι πιστεύεις τώρα όλα αυτά που ακούγονται για την ομοθεσία και τα αρώματα και τα
τα second vape θα καταργηθούν, δεν θα καταργηθούν, θα καταργηθούν τα αρώματα. Αυτά που ακούγονται που είναι να συμβεί και στην Αμερική. Ναι. Αν έχει άποψη, αν γνωρίζει κάτι. Κοίταξε να δει κάτι. Εντάξει, η άποψη που έχω και η ενημέρωση που έχω είναι αυτή που γνωρίζουμε από τις διάφορες εκπομπές που γίνονται, τα γνωστά, τα Mix Life, τα Noted και όλα αυτά. Είναι πολύ θορυβημένοι. Mm-hmm. Ακόμα και εκεί που πλέον έχει φτάσει ο κόμπος στο πτένι, βλέπω ότι ιδιαίτερα η ατμιστική κοινότητα δεν έχει κινητοποιηθεί με τις διάφορες ψηφοφορίες και τις διαμαρτυρίες που γίνονται. Φοβάμαι ότι και αυτό κάποια στιγμή θα ακολουθήσει. Θέλω να είμαι λίγο αισιόδοξος. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτά καθ' αυτά τα αρώματα θα είναι πολύ δύσκολο να τα περιορίσουν. Νομίζω ότι πιο πολύ το κάνουν όχι επί της ουσίας, αλλά γιατί θέλουν να κερδίσουν χρόνο ούτως ώστε να πατήσουν οι μεγάλες καπνοβιομηχανίες ακόμα καλύτερα πόδι στην βιομηχανία, τέλος πάντων, του ατμίσματος. Γνωρίζουν ότι επί της ουσίας δεν μπορούν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Νομίζω επίσης ότι έχει νόημα πώς να το πούμε, οι συγκεκριμένες οδηγίες τις οποίες έχει αναφέρει κατά, ιδιαίτερα ο Wayne Walker, που έχει να κάνει με το στήσιμο, με τη διαφήμιση και με το promotion που γίνεται κάποια υγρά. Δηλαδή είναι τόσο ελκυστικά και παραπέμπουν σε παιδικά γλυκίσματα, σε πράγματα τα οποία δεν έχουν κάνει με τα απλά σκέτο. Το βλέπουμε έτσι κι αλλιώς και εμείς ήδη με τάρτες. Τα οποία, εντάξει, ίσως εκεί υπάρχει περιθώριο να διορθωθεί χωρίς να έχει να χάσει κάτι το άρτμισμα. Ουσιαστικά πιο πολύ όσον αφορά την προώθηση ή μάλλον την παρουσίαση ενός υγρού. Δηλαδή να απαγορεύσουν να πούμε ότι μην χρησιμοποιείτε φωτογραφίες γλυκών ή τέτοιο και αυτά και να είναι μόνο με κείμενο, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο. Ακριβώς. Για να μην είναι τόσο ελκυστικά, τουλάχιστον στις νέες ηλικίες, ας πούμε, και αυτά. Ναι, είναι και αυτό μια λογική. Πώς έτσι θα πάει. Γενικώς θέλω να είμαι, όχι θέλω να είμαι, είμαι αισιόδοξος. Νομίζω και εγώ έτσι, και εγώ έτσι νομίζω. Και δηλαδή και μακροπρόθεσμα, κοιτώντας τη συνολική εικόνα, νομίζω το άτμισμα ήρθε για να μείνει, άσχετα από τα κύματα που θα περάσει, μέσα από τα παιχνίδια που γίνονται. Και πολύ λογικό να περάσει, έτσι. Έχει ανταγωνιστές δισεκατομμυριούχους. Σαφώς. Απλά νομίζω ότι είναι το μέλλον. Δηλαδή, έρχονται έρευνες, και αν δεν έχει δεχτεί πόλεμο, δεν υπάρχουν στοιχεία. Είμαι σίγουρος ότι οι καπνιοβιομηχανίες κάποια στιγμή θα γίνουν μια joytech, μια... Δεν ξέρω εγώ τι. Δηλαδή, οι ίδιες καπνιομηχανίες θα το γυρίσουν και μόνες τους στο ηλεκτρονικό με μια άλλη προσέγγιση, ίσως, αλλά θα έχει να κάνει με άτμισμα πλέον. Κοιτάξτε, να δεις κάτι. Για να το κλείσω εδώ και εγώ την τοποθέτησή μου, πιστεύω ότι ουσιαστικά αυτό που θέλουν να καταφέρουν δεν είναι αυτό που φαίνεται, αλλά θέλουν να γίνουν όλα πιο κεντρικά. Δηλαδή, πώς το λένε, τα έξοδα φακέλου που ουσιαστικά επιβάλλουν στις εταιρείες για να μπορέσουν να έχουν δικαίωμα να κάνουν αναβαθμίσεις είτε σε hardware είτε στα υγρά, είναι πολύ δύσκολο να τα αντέξουν μικρές και μεσαίες εταιρείες. Mm-hmm. Άρα λοιπόν εκεί θα πρέπει να υπάρξουν ή μεγάλες κοινοπραξίες ή αυτό που είπες, καπνοβιομηχανίες, οι οποίες πλέον θα έχουν φορέσει μανδύα κάποιες εταιρείες, θα έχουν εξαγοράσει. Άρα λοιπόν ξεκαθαρίζουν πολύ γρήγορα με συνοπτικές διαδικασίες αυτό το κομμάτι που τους ενδιαφέρει, το κέρδος, και θα περιοριστεί βέβαια ίσως και ο αριθμός μετά, αφού θα έχουν και το καρπούζι και το μαχαίρι, θα περιορίσουν πιθανά και τα προϊόντα τα οποία θα βγάζουν. Δηλαδή μπορεί να μην υπάρχουν από τη συγκεκριμένη εταιρεία, ξέρω εγώ, 100 κωδικοί, θα σου πει, κύριε, πάρε αυτούς τους 10. Δύο καπνικά, τρία φρούτα, δύο κρέμες και τέλος. Mm-hmm. Μάλιστα. Τι θα δούμε στο μέλλον, τελευταία μου ερώτηση. Τι θα δούμε από τον Βλαδίμηρο στο μέλλον, αν έχει κάποια άλλα σχέδια, αν θα υπάρξει νέα σειρά. Ναι. Είναι πολύ νωρίς να το ρωτάω γιατί μόλις βγήκε η πρώτη σειρά, αλλά φαντάζομαι ότι συνήθως ξέρεις, όταν φτιάχνεις κάτι σκέφτεσαι και για το επόμενο. Mm-hmm. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο σχεδιασμός ήταν να υπάρξει κάτι το οποίο θεωρούσα ψηλά στην αξιολόγηση, να υπάρχουν δηλαδή αυτά τα καπνικά που βγήκανε. Οι σκέψεις που υπάρχουν, αν όλα πάνε καλά, δεν βλέπω τον λόγο να μην πάνε, θα είναι ένας αριθμός συνταγών ο οποίος δεν θα είναι καθόλου καπνικός
καπνικού ή μη καπνικού χαρακτήρα, θα φορά όλα τα άλλα. Θα έχουμε και φρούτα δηλαδή, να ελπίζω. Σαφώς. Φρούτα, γλυκά, κάποια ροφήματα, υπάρχουν προτάσεις. Μόλις λίγο ηρεμήσουμε από αυτή την ιστορία, θα αρχίσουμε να βλέπουμε και τα επόμενα. Μπορεί να υπάρξουν κάποια, ας τα πούμε σε εισαγωγικά, επαιτειακά, με αφορμή την έκθεση της Αθήνας, mm-hmm. προς τα εκεί. Mm-hmm. Υπάρχουν διάφορα πράγματα. Θα μας δείξει και ο κόσμος λίγο τι γίνεται. Φυσικά. Πολύ σημαντικό. Υλικό υπάρχει. Mm-hmm. Να το πω έτσι. Αρκεί να το στηρίξει ο κόσμος και να βγει και το νέο υλικό. Σαφώς. Ο κόσμος θα δείξει αν θέλει να είμαστε μαζί του. Αν δεν κάνω λάθος, Παρασκευή θα είσαι Αθηνά. Λοιπόν, θες να πεις λίγα πράγματα γι' αυτό πριν κλείσουμε. Ωραία. Αυτό. Την Παρασκευή μας έχουν καλέσει στο Vaparista. Νέα Ιωνία είναι αυτό, έτσι. Στη Νέα Ιωνία. 9 η ώρα θα γίνει η παρουσίαση της σειράς. Θα είμαι εγώ εκεί με τον Παπαλαζάρο. Έχω κάνει και μια ανοιχτή πρόσκληση μέσα από την καρδιά μου σε φίλους γνωστούς που μιλάμε. Να τους γνωρίσω επιτέλους και από κοντά. Κατά πάσα πιθανότητα θα περάσω και από σένα και από κάποιους άλλους που θέλω να τα πω. Εγώ σε ευχαριστώ. Το έχω πει έτσι κι αλλιώς. Ελπίζω να περάσουμε ωραία, χαλαρά, να γνωριστούμε. Δεν ξέρω τι ακριβώς πρέπει να γίνει σε μια παρουσίαση. Να περάσουμε καλά. Βασικά να περάσουμε καλά. Αυτό είναι το τέτοιο. Ναι. Κλείνοντας από τη μεριά μου, θέλω να πω μόνο ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, και δεν είναι τυπικό, το εννοώ πραγματικά, προφανώς προκύπτει από όλα αυτά που λέγαμε την προηγούμενη ώρα, στον κόσμο που με έχει ξαφνιάσει, δηλαδή πραγματικά έχω δεχτεί δεκάδες μηνύματα στα οποία απλά με ευχαριστούν για αυτό που συμβαίνει. Νιώθω ότι υπάρχει μεγάλη ανταπόδοση για αυτό που θεωρούν αυτοί ότι τέλος πάντων προσέφερα ό,τι και αν ήταν στην ομάδα. Βλέπω μεγάλη οικειότητα και εξοικείωση. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μπορούσα να αναφέρω βέβαια δεκάδες ονόματα, δεν πρόκειται να το κάνω. Οφείλω όμως να κάνω, και το θέλω πάρα πολύ, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το φίλο και συνεργάτη, είναι περίεργη η ρόλη, το Σάββατο Βεζιρίδη. Έναν εξαιρετικό άνθρωπο, κορυφαίο μίξερ, με τον οποίο έχω καθημερινή επικοινωνία και με στήριξε με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Δεν θέλω να δικήσω κανέναν άλλον, είναι πάρα πολλά τα άτομα, σέβομαι τον χρόνο, ξέρουν αυτοί ποιοι είναι, και φυσικά τον Τάσο, τον Παπαλαζάρου, για την πάρα πολύ καλή συνεργασία που έχουμε. Και την ευκαιρία ουσιαστικά που σου έδωσε να κάνεις αυτό το εγχείρημα, τέλος πάντων, γιατί φαντάζομαι ότι σαν επιχειρηματίας, ο επιχειρηματίας είναι που σου δίνει και το... Πραγματικά είμαι σε δυσκολία, γιατί βλέπω τα ονόματα και θέλω να τους ευχαριστήσω όλους. Τον Τάσο του Βουναρίδη, τον Αλέξανδρο, είναι όλοι πραγματικά με τον τρόπο τους έχουν συμβάλει ακόμα και εσύ αυτή τη στιγμή. Έχω εισπράξει πάρα πολύ θετική ενέργεια από όλο αυτό το πράγμα. Απέχουμε συνειδητά από δράματα και κακοτοπιές και ψέματα, mm-hmm. και νομίζω ότι είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Καλό ακόμα αυτό, και το όπως και να πάει το πράγμα. Αυτό είναι το καλύτερο από όλα που είπες, ότι απέχεις από όλα αυτά τα οποία ειδικά στον χώρο του ατμίσματος είναι, δηλαδή εντάξει, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα πραγματικά. Ναι. Λοιπόν, εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν, να σε ευχαριστήσω γενικότερα για αυτή την προσπάθεια, γιατί σου λέω και εγώ και σαν άνθρωπος που είμαι στο χώρο, σαν επαγγελματίας μαγαζί και αυτά, νομίζω ότι ήταν κάτι που έλειπε, αυτό το καθαρό καπνικό. Mm-hmm. Και να σε ευχαριστήσω φυσικά που ήσουν σήμερα μαζί μας και απάντησες σε πολλές απορίες ανθρώπων, ασχέτως άμα δεν ήταν από ερωτήσεις τους, αλλά διάβαζα ότι λέγανε ότι μπράβο που κάποιος βγήκε και είπε 1, 2, 3, 4, 5, 10 πράγματα. Ναι. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για το βήμα που μου έδωσες, ήταν πολύ ευχάριστα, χάρηκα που είπαμε πράγματα. Και να σε ευχαριστήσω και με μεγάλη καθυστέρηση, δεν είχα ποτέ την ευκαιρία να το κάνουμε ζωντανά, και για τα banner που σχεδίασες για την ομάδα μας σε εκείνη την πολύ σημαντική καμπή. Περίοδο. Ευχαριστώ πολύ. Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλή νύχτα σου στον κόσμο.
Καλό βράδυ σε όλους και σας ευχαριστώ. Λοιπόν, και εγώ τώρα κλείνω και επιστρέφω σε 5 λεπτάκια. Η ώρα είναι παρατέταρτο. Για να κάνουμε τις κληρώσεις, επιστρέφω σε 2 λεπτά. Τόση ώρα μιλάω μόνος μου. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι. Λοιπόν, αυτό που είπα λοιπόν που δεν με ακούγατε εσείς είναι ότι ελπίζω να σας άρεσε η συνέντευξη, θα πω, με τον Βλαδίμερο. Είχε να μας πει πάρα πολλά πραγματάκια. Μιλήσαμε για τα υγράκια, μιλήσαμε γενικότερα όμως για το DIY υγρών. Είδα ότι κάποια σχόλια τουλάχιστον ότι σας άρεσαν αυτά που έλεγε ο Βλαδίμηρος και είναι και λογικό, έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στο χώρο. Ελπίζω τέλος πάντων να σας άρεσε και να πέρασε ευχάριστα η ώρα. Η ώρα τώρα είναι 12 με 1 παρατέταρτο και λέω να ξεκινήσουμε τις κληροσούλες. Λοιπόν, τι θα κληρώσουμε σήμερα? Σήμερα κληρώνουμε κλασικά από Atmology. Δεν είναι κλασικά το Atmology, το νομίζω το πάω live παρα live, αν δεν κάνω λάθος. Anyway, όπως τον ονομάζω εγώ τα παιδιά από το Atmology Platinum Sponsors, θα δώσουμε έναν Zeus Dual και έναν Phobia RDA. Λοιπόν, οπότε θα ξεκινήσουμε με τον Phobia και τελευταίος θα είναι ο Zeus, ο Dual Coil, καινούριος Zeus. Έχει γίνει ένας έτσι ψιλοχαμούλης με αυτόν. Οπότε ξεκινάω να πάω στο μποτάκι, να βρούμε keyword και να ξεκινήσουμε τη κλήρωση την πρώτη. Λοιπόν, μισό. Λοιπόν, keyword εδώ πέρα. Κάνω enable το spam. Οπότε γράφετε μόνο μία φορά το keyword που θα σας δώσω. Όχι παραπάνω, γιατί θα σας πετάξει το bot και μετά θα στεναχωρηθείτε. Λοιπόν, keyword θα είναι... αυτό εδώ.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να το κάνω copy και να το κάνω. Έλα. Λοιπόν, copy. Και λοιπόν, όπως είπαμε, ξεκινάμε για τον φόβια. Το keyword που πρέπει να γράψετε είναι αυτό. Hashtag Atmology Phobia. Καλή επιτυχία σε όλους. Να σας πω ότι οι νικητές θα πρέπει να μου στείλουν μέχρι την Παρασκευή το βράδυ τα στοιχεία τους. Όποιος δεν μου τα στείλει ακυρώνεται και το δωράκι πάει για επόμενη κλήρωση. Αυτά. Τα ολίγα. Atmology Phobia, μάλλον hashtag Atmology Phobia, όποιος θέλει να πάρει μέρος. Και το επόμενο θα γίνει στα καπάκια, θα είναι ο Zeus ο Dual από το κατάστημα Atmology στη Θεσσαλονίκη. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμα μια φορά που με στηρίζουν αρχικά και για τα πάρα πολύ ωραία δωράκια που μας προσφέρουν. Για να δούμε από συμμετοχές πώς θα πάμε. Α, μπομπά. Για όσους δεν το ξέρετε, ο Phobia είναι ένας πάρα πολύ ωραίος ατμοποιητής της Vandy Vape. Έχετε με δύο cups. Πάρα πολύ ωραίος. Λοιπόν, πού είμαστε εδώ πέρα, εδώ πέρα, εδώ πέρα. Λοιπόν, σε λίγα δευτερόλεπτα θα πατήσω το κουμπάκι για να δούμε τον πρώτο νικητή. Πρέπει να πάρω τώρα Δευτέρη εγώ, να το γράψω όπως συνηθίζω. Έχουμε εδώ, τι έχουμε εδώ, μολυβάκι, μια χαρά. Α, και το αγαπημένο μου μπλοκάκι. Λοιπόν, ετοιμαστείτε. Καλησπέρα Νικόλα, μας σκότωσες με την αλλαγή των εγγενείων. Είχα ζητήσει ρεπό και τώρα πήραμε τα χίλια ζόρια. Όπι να με συγχωρείς αδερφέ, δεν φταίω εγώ. Αλλά δεν προλαβαίναμε με τίποτα. Λοιπόν, Μικαέλα Πετσίου, είναι δίδυση Atmology Phobia και όχι σκέτο Atmology Phobia. Για ξαναδες το λιγάκι. Μικαέλα Πετσίου, δίδυση Atmology Phobia. Δίδυση, η δίδυση είναι το shift και το 3. Μικαέλα Πετσίου, σε σένα αναφέρομαι. Νίκος Μπούσορα, εκπομπή Νικόλα. Νίκος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και πάω στο Nightbot να πατήσω το κουμπάκι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, με το 1, με το 2, με το 3. Καλή επιτυχία σε όλους και ο νικητής είναι ο Τηλέμαχος. Τηλέμαχος και το, είναι ο Τηλέμαχος που πιστεύω ότι είναι ο Τηλέμαχος. Πείτε μας το κι αυτό. Συγχαρητήρια στον Τηλέμαχο, αν είναι αυτός που νομίζω, θα έχει πάρα πολύ γέλιο. Φόβια. Μπράβο Τηλέμαχε, καλοάτμιστες. Τηλέμαχε, αν είσαι αυτός που νομίζω, εμφανίσου. Χα! Ο Τηλέμαχος είναι, εντάξει. Γίναμε. Στημένο, όχι, δεν είναι ποτέ το τέτοιο. Είναι Nightbot, το λέει και μόνο του. Nightbot, Τηλέμαχος has won the giveaway. Καλοάτμιστα ο Τηλέμαχε. Λοιπόν, τώρα πάω να γράψω στα καπάκια
το επόμενο keyword, το οποίο θα είναι Atmology Zeus. Λοιπόν, copy, καινούριο λινκάκι στα καπάκια. Λοιπόν, όποιος θέλει να πάρει μέρος για τον Zeus Dual, το keyword είναι αυτό εδώ. Καλή επιτυχία σε όλους. Stratos Xilog, ναι, στα εγγένεια θα έχει 30% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα. Ναι, γιατί μπορούμε. Εκτός από 30% θα έχει και κουπόνι, νομίζω και το κουπόνι θα είναι 30% για την επόμενη αγορά. Οπότε αν ψωνίσεις εκεί πέρα έχεις 30% και παίρνεις και κουπονάκι για την επόμενη φορά πάλι 30%. Θα έχει και κάτι body painting μοντέλα. Θα έχει μπολικό πράγμα. Θα το κάνουμε έτσι τύπου παρτάκι να γίνει ένας έτσι χαμούλης. DJ, φαγητό, κλασικά πράγματα. Πολύ άτμισμα. Χαμός. Και για όσους δεν τα ακούσαν στην αρχή, τα εγγένεια είναι στις 25 του μηνός. Ήταν να γίνουν στις 18, δεν προλαβαίναμε, το αλλάξαμε για τις 25, που σημαίνει ότι είναι όχι αυτή την Παρασκευή, την άλλη Παρασκευή, στις 7 η ώρα, στην Αγία Παρασκευή. At the Modus Vivendi. Αν είδατε και το post, ό,τι αγορά κάνετε εκείνη τη μέρα στα εγγένεια θα έχετε έκπτωση 30%. Και θα υπάρχει και κουπονάκι που θα παίρνετε για την επόμενη σας αγορά πάλι μείον 30%. Πόσο πιο τέλεια. Κληροσούλες, δωράκια, χαμούλιδες και αυτά. Όποι θα έχεις και την κορέκλα μαζί, λογικά ναι, θα είναι και θα περάσουν και η γυναίκα μου με την κόρη, και όποι επίσης παίζει αύριο να έρθω και ειδονάκια, απλά να το ξέρεις, το συζητούσαμε σήμερα, μπας και περάσουμε αν έχει καλοκαίρι το απόγευμα. Απλά λέω. Νίκο, έχεις το μαγαζί τον Άγγλο RDA και ναι, υπάρχει και για δοκιμή. Όχι, δεν τον έχω τον Άγγλο, δυστυχώς. Έχω πολλούς άλλους, τον Άγγλο δεν τον έχω. Εμείς που δεν είμαστε από Αθήνα να έρθουμε, θα κάνεις τίποτα για μας? Εμείς που δεν είμαστε από Αθήνα να έρθουμε, θα κάνεις τίποτα για μας? Πάντα κάνω, να ξέρεις. Έχω πάρα πολύ κόσμο οι οποίοι δεν είναι στην Αθήνα και ενώ ακόμα δεν έχω e-shop και τέτοια, μου κάνουν παραγγελίες και τους τα στέλνω ή μέσω του προμηθευτή μου ή τα στέλνω εγώ κατευθείαν, και σε όλους έχω κάνει εκπτωσούλες και γενικότερα. Δηλαδή μετά τη δουλειά θα κάνουμε vape party. Θα κάνουμε vape party. Λοιπόν, όποιος θέλει να πάρει μέρος για την κληροσούλα για τον Zeus Dual, hashtag atmologyzeus, γιατί σε λίγο θα πατήσω το κουμπάκι. Τηλέμαχε, φαντάζομαι δεν θα πάρεις πάλι μέρος. Καλά που δεν το έκανες 26 που είναι ο τελικός του Champions League. Όχι, Παρασκευή 25. Νικόλα, τον Drag υπάρχει σε ασημή? Ναι, υπάρχει. Υπάρχει σε ασημή, υπάρχει σε μαύρο resin, υπάρχει σε χρυσό resin, υπάρχει σε ό,τι βγαίνει το Drag. Πάντα κάνει το The Modus Vivendi. Στέφανος Γρηγορίου, ακριβώς. Το επιβεβαιώνω, Ιωάννης Παπαφίλης, ακριβώς. Και δεν είσαι ο μόνος, πίστεψέ με, έχω στείλει και πιο μακριά. Λοιπόν, και πάω στο μποτάκι και σε 3, σε 2, σε 1 πατάω το κουμπάκι. Ο νικητής είναι η αιματηρή κλανιά. Θα ήθελα πάρα πολύ τώρα που κέρδισε η αιματηρή κλανιά να μάθω ποιος είναι. Συγχαρητήρια στην αιματηρή κλανιά.
που για να πάρει το δώρο του θα πρέπει να μου δώσει τα στοιχεία του και θα χαρώ πάρα πολύ επιτέλους να μάθω ποιος είναι. Αιματηρή κλανιά, για να ξέρεις, μέχρι Παρασκευή το βράδυ μπορείς να αποφασίσεις άμα θα μου στείλεις ή δεν θα μου στείλεις για να κερδίσεις το δωράκι. Καλό άτμιστο άμα το κερδίσεις, άμα το πάρεις δηλαδή, μου στείλεις στοιχεία και όλα αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύτε φόβια η ανταλλαγή με Pets Karma. Γαμάτο. Ο άνθρωπος που είναι μέσα κάνει το μαγαζί. Ο Νικόλας είναι δύναμη στο χώρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Χαχαχα, θα μάθετε επιτέλους. Αιματηρή κλανιά, σου υπόσχομαι ότι δεν θα πω ποιος είσαι. Θα ξέρω μόνο εγώ. Δεν τα κάνω εγώ αυτά. Χαφιές, εγώ δεν είμαι. Λοιπόν, συγχαρητήρια στην αιματηρή κλανιά, a.k.a. άγνωστο. Λοιπόν, θα μάθω, αλλά δεν θα σας πω. Αφού ο άνθρωπος επιλέγει να είναι ανώνυμος. Λοιπόν, και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Βάζουμε το τραγουδάκι μας, να πω τις καληνύχτες μου και τα γνωστά. Tequila, it makes me happy. Oh, con tequila, it feels fine. Con tequila when the doors are open. And con tequila when the call is time. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος από ένα ακόμα Vape My Noob Live, συγκεκριμένα το νούμερο 21, όπου ξεκίνησε και το Summer Edition. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μου. Ελπίζω να σας άρεσε η συνέντευξη με τον Βλαδίμηρο και γενικότερα το θεματάκι που είχαμε σήμερα με τα υγρά και γενικά. Να ευχαριστήσω και το Atmology για τα καταπληκτικά δώρα για τις κληροσούλες που μας δίνει κάθε φορά. Μην ξεχνάτε την επόμενη Παρασκευή, όχι αυτή στις 18, στις 25, έχουμε τα εγγένεια στο The Modus Vivendi. Θα σας περιμένω όλους να γνωριστούμε από κοντά, ακόμα μόνο και για ένα καφεδάκι, για ένα ποτάκι, για λίγο φαγάκι. Δεν είναι απαραίτητο να αγοράσετε κάτι, γιατί κάποιος μου στείλε και αυτό ότι να έρθω να αγοράσω. Δεν με ας νοιάζει, να έρθετε να περάσουμε καλά, αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Πληροφορίες υπάρχουν και σε post το οποίο έχω αναρτήσει και στο προφίλ μου και στο προφίλ του στο page του The Modus Vivendi. Θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω. Ευχαριστώ και σήμερα που ήσασταν εδώ πέρα και μου κρατήσατε παρέα μέχρι τη μία. Μην ξεχνάτε την Κυριακή ατμοσυνάντηση στο Περιστέρι και επίσης ατμοσυνάντηση στο Χαλάνδρι. Πέφτουνε μαζί αυτές οι δύο, κάτι πρέπει να κάνετε. Και κύριε Πέτρο Παλιογιάννη, μην αγχώνεστε, γιατί ο κύριος Λαζάρο, όπως ξέρω, θα είναι στα εγγένεια, αλλά νομίζω θα ανοίξει και λαϊβάκι μετά, το πιο αργά το βράδυ. Κλασικά νομίζω 10:30. Πηγές λένε επίσης ότι θα είναι και ο Αλέξανδρος Μητσόπουλος μαζί μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ και πάλι για την παρέα σας σήμερα. Μην ξεχνάτε, είμαι ο Νικ Ράμσης. Αν σας αρέσουν τα live μου, το κανάλι μου, τα βίντεο μου, review, δεν ξέρω εγώ τι, οτιδήποτε γίνεται και αυτά, κάντε like, comment και subscribe στο κανάλι μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.